Θα το κάνω και εγώ θεαματικό λοιπόν στην έναρξη όπως τον κύριο Λαζόπουλο. Αγαπητοί λογοδημιώτες, αγαπητές λογοδημιώτισες, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκδήλωση της λογοδημίας. Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά, υγιείς, ασφαλείς από τα πολλά δεινά που κατατρίχουν την ζωή μας. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Και προτού ξεκινήσουμε τα της λογοδημίας, επιτρέψατε μου να διαβάσω ένα απόσπασμα από το Άξιον Εστί του Ελίτη, για να τιμήσουμε όλοι μαζί αυτή την σημαντική ημέρα. «Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική, το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου. Εκεί σπάρει και πέρικες, ανεμόδαρτα ρήματα, ρεύματα πράσινα μες τα γαλάζια, όσα είδα στα σπλάχνα μου να ανάβουνε, σφουγγάρια, μέδουσες, με τα πρώτα λόγια των σιρήνων, όστρα καρόδινα με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα μαύρα ρίγη. Εκεί ρόδια, κηδόνια, θεοί μελαχρινοί, θείοι και ξάδελφοι, το λάδι αδειάζοντας μες τα πελώρια κιούπια και πνοές από τη ρεματιά ευωδιάζοντας, λιγαριά και σχήνο, σπάρτο και πιπερόριζα, με τα πρώτα πιπίσματα των σπίνων, ψαλμωδίες γλυκές, με τα πρώτα δόξαση. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα δόξαση. Εκεί δάφνες και βάγια, θυμιατό και λιβάνισμα, τις πάλες ευλογώντας και τα καριοφύλια. Στο χώμα το στρωμένο με τα μπελομάντιλα, κνήσες, τσουγκρίσματα, με τα πρώτα σμπάρα των Ελλήνων, αγάπες μυστικές με τα πρώτα λόγια του ύμνου. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου με τα πρώτα λόγια του ύμνου». Νομίζω δεν θα μπορούσαμε με καλύτερο τρόπο να ξεκινήσουμε την απόψινή μας εκδήλωση παρά με αυτούς τους ιερούς στίχους που κρύβουν πίσω από τις λέξεις και τις εικόνες τα σπλάχνα τα ίδια. Θα παρακαλούσα να κλείσουμε λίγο τα μικρόφωνά μας όλοι, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εκδήλωση απρόσκοπτα. Βλέπω ότι έχει επέλθει η ησυχία. Μην ομιλείτε εις των οδηγών, όπως λέει και ο Εγκονόπουλος, και μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε. Πείτε μου, σας παρακαλώ, αν μ' ακούτε. Ωραία. Ωραία. Και ξεκινάμε τα της λογοδημίας, αφού σας ευχαριστήσω για ακόμα μια φορά που δίνετε την παρουσία σας στην εκδήλωσή μας. Μετά την πρώτη και πολύ επιτυχημένη διάλεξη του νέου έτους, στην οποία εκλεκτοί προσκεκλημένοι παρουσίασαν τις απαντήσεις τους στο ερώτημα «Γιατί κλασικές σπουδές» και πολλοί συμπολίτες μας ενεπλάκησαν σε γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο χωρίς περιστροφές και κοινότοπες ωραιοποιήσεις των πραγμάτων, η παρουσία σας στη σημερινή διάλεξη θερμαίνει τις φιλολογικές μας καρδιές και προϊονίζεται μια εξίσου δημιουργική και επωφελή συζήτηση. Γιατί, φίλες και φίλοι, κεντρικός σκοπός της λογοδημίας είναι να δώσει τον λόγο στον Δήμο, στον λαό δηλαδή. Αυτό είναι άλλωστε και το όνομά της. Εκπέμπουμε από το θεσμικό κέντρο της Ελλάδας και την πολιτισμική πρωτεύουσα του κόσμου, την Αθήνα μας, και δημιουργούμε μια άλλη εκκλησία του Δήμου, όπως αυτή που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα και υπογράμμιζε την οφειλή των Αθηναίων να συμμετέχουν ενεργά στο αμεσοδημοκρατικό αυτό όργανο διεύθυνσης της πόλης τους. Έτσι και εμείς λοιπόν δημιουργούμε ένα βήμα λόγου και διαλόγου, το οποίο επιτρέπει στους συμπολίτες μας να ακούσουν εμπεριστατωμένες επιστημονικές απόψεις, να προβληματιστούν, να διαμορφώσουν τη δική τους θεώρηση των πραγμάτων, να συνθέσουν επιχείρημα και να συζητήσουν. Μαθαίνουμε αξιοποιώντας τις επιστημονικές γνώσεις, αλλά και αμφισβητώντας τις ενίοτε δια του λόγου, ακόμα και αν είναι καλά εδρεωμένες. Μαθαίνουμε δημιουργώντας νέα γνώση ή προσθέτοντας τη σοφία της συλλογικής εμπειρίας και συνέργειας. Φίλες και φίλοι, και κυρίως αγαπητές και αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες
των πανεπιστημίων μας, θέλω να πιστέψετε ότι δεν υπάρχουν αυταπόδεικτες αλήθειες, δεν υπάρχουν θέσφατα, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Υπάρχει η κίνηση που προσφέρει ο λόγος. Η ανθρώπινη ιστορία δεν κινείται με τη στατικότητα και τη βολή των αυθεντιών, αλλά με την αμφισβήτηση των πραγμάτων από όσους πρωτίστως αμφισβητούν τον εαυτό τους και είναι διατεθειμένοι να διαλεχθούν και μέσα από την τριβή με τους άλλους να συνεχίσουν να σκέφτονται, διαρκώς να υποβάλλουν ερωτήματα, να μαθαίνουν και να εξελίσσονται. Με την συνδιοργανώτρια της λογοδημίας και εκλεχτή συνάδελφό μου στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, την κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, οραματιζόμαστε μια ερευνητική κοινότητα δίπλα στους συμπολίτες μας, μέσα στην κοινωνία, όχι κάπου αλλού, όχι κάπου μακριά, όχι κάπου έξω από τον κόσμο. Και αυτό κάνουμε πράξη, ανοίγοντας τρόπον δεινά τις πόρτες του επιστημονικού μας σπιτιού στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, για να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Στη σημερινή εκδήλωση, συνεχίζοντας την κεντρική θεματολογική επιλογή της λογοδημίας, αλλά και του κέντρου μας, η οποία συνίσταται στην ανάδειξη της συγχρονικότητας και διαχρονικότητας των κλασικών σπουδών, υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της πρόσληψης, της κριτικής και ουσιαστικής κατανόησης και αναδημιουργίας, δηλαδή, στο συγχρονικό περιβάλλον του αρχαίου δράματος. Και η συνειδητοποίηση από τους ανθρώπους, τους συμπολίτες μας, ότι αυτό αφορά τη ζωή μας και την επηρεάζει. Είχα τονίσει και στην προηγούμενη διάλεξη και παρά τις αντιδράσεις δεν το παίρνω πίσω, ότι δεν πρέπει να θεωρήσουμε ή να επιτρέψουμε σε άλλους να θεωρήσουν ότι οι κλασικές σπουδές είναι μαυσολιακού τύπου επιστήμη. Οι κλασικές σπουδές δεν είναι επιστήμη. Τώρα επιτρέψτε μου να γίνω λίγο μακάβριος, του νεκροτομείου για εξειδικευμένους τεχνίτες και για τους λίγους που αντέχουν. Αν επιτρέψουμε να παρουσιαστεί η επιστήμη μας με αυτόν τον τρόπο, θα ελκύσει την προσοχή των λίγων όντως, των ρομαντικών ενδεχομένως, των κοινωνικο-οικονομικά προνομιούχων ίσως, ή ακόμα όπως μας κατηγορούν, όσων έχουν ξεμείνει σε μια άλλη διάσταση χρόνου και χώρου. Οι νεκροτομημένες επιστήμες, κρατήστε τον όρο, νεκροτομημένες, τον είχε αναφέρει και ο σημερινός μας ομιλητής, κάποτε άλλοτε σε δημόσια παρέμβασή του, ένας από τους πιο σημαντικούς, ευρηματικούς και χαρισματικούς Έλληνες υπηρέτες των κλασικών σπουδών, ο κύριος Ιωάννης Κωνσταντάκος, και ξέρει πολύ καλά ότι δεν υπερβάλλω. Οι νεκροτομημένες επιστήμες αφορούν τους ιατροδικαστές, Μιρέα, το πολύ πολύ και τους αστυνομικούς ανακριτές, σίγουρα πάντως τα κοράκια, μακριά από μας. Καθήκον μας είναι να αναδείξουμε τη ζωτικότητα της επιστήμης μας, ότι είναι ένα σώμα ζωντανό, με παλμό, με δυναμισμό, με ομορφιά, άξιο να κεντρήσει την προσοχή των πολλών, των ανθρώπων που μπορούν να το μελετήσουν και να το ερμηνεύσουν με επαγγελματισμό ή να το γνωρίσουν και να το καταλάβουν και να το κρίνουν με το πάθος του απλού εραστή της τέχνης. Στη σημερινή εκδήλωση, λοιπόν, για να φωτίσουμε πτυχές της πρόσληψης και να αναδείξουμε τη σημασία του αρχαίου δράματος, έχουμε μαζί μας τον καθηγητή Ιωάννη Κωνσταντάκο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την δόκτωρα Αναστασία Μπακογιάννη από το Πανεπιστήμιο Μάση της Νέας Ζηλανδίας. Ο κύριος Κωνσταντάκος θα μας μιλήσει για τον Αριστοφάνη στον σύγχρονο κόσμο, από τον Καραγκιόζη, τα λαϊκά καρναβάλια και το κουκλοθέατρο, μέχρι την υψηλή καλλιτεχνουργία του Αλέξη Σολομού, του Καρόλου Κούν και του Σπύρου Ευαγγελάτου. Η κυρία Μπακογιάννη θα μας μιλήσει για τις παραστάσεις αρχαίου δράματος και τη σημασία τους στην εποχή της πανδημίας, απαντώντας με τον δικό της μοναδικά ευρηματικό τρόπο στο ερώτημα αν μπορεί η παρακολούθηση μιας παράστασης ελληνικής τραγωδίας να βοηθήσει το κοινό να βρει ένα μέτρο παρηγοριάς. Κύριε Κωνσταντάκο, κυρία Μπακογιάννη, θερμά ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, εκφράζουμε τη χαρά μας. Σας καλωσορίζουμε ολόκαρδα στη Λογοδημία και στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, το οποίο θα σας καλωσορίσει και ο Διευθύνων, ο κύριος Αθανάσιος Στεφάνης. Θανάση. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Μεγάλη χαρά χαιρετίζω την απόψινή εκδήλωση του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών. Σας καλωσορίζω όλους, το κοινό πρώτα-πρώτα, φοιτητές, επιστήμονες, φίλους, φίλες,
και βέβαια τους ομιλητές, τον καθηγητή Κωνσταντάκο, τον αγαπητό Γιάννη και την κυρία Μπακογιάννη, την Αναστασία Μπακογιάννη, που μας έκανε αυτή τη θυσία και πρωινές ώρες, αν και καλοκαίρι βέβαια και σας ζηλεύουμε, γιατί εδώ κάνει κρύο ακόμα, βρίσκεται σήμερα και θα μας μιλήσει για αυτά τα ενδιαφέροντα θέματα που προσπαθεί το κέντρο να προχωρήσει. Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε, Θανάση. Η κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη για τον δικό της χαιρετισμό και την παρουσίαση του πρώτου μας ομιλητή. Αλεξάνδρα. Σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Δύο σύντομα λόγια για τον Αριστοφάνη, γύρω από τον οποίο θα στραφεί η ομιλία του πρώτου ομιλητή. Ένα σοφό ποιητή, όπως λέει ο Λουκιανός, στην αληθινή ιστορία, τον οποίο άδικα οι άνθρωποι δεν πιστεύουν. Γιατί αν πίστευαν, πολλά πράγματα θα πήγαιναν καλύτερα. Αυτό λοιπόν το σοφό ποιητή μας παρουσιάζει με σπαρταριστό τρόπο ο Πλάτων στο συμπόσιο του, όταν μεσούσης μια σπουδαίας φιλοσοφικής συζήτησης περί έρωτος, ο Αριστοφάνης παθαίνει λόξιγκα. Ο σοφός αυτός ποιητής τυλιτεύει στο έργο του την παθολογία της δημοκρατίας, το ρουσφέτη, τις πελατειακές σχέσεις της εξουσίας, την αναξιοκρατία, τη δικομανία, την πολεμολαγνία της. Τυλιτεύει ακόμα συχαμένους υποκριτές και κόλακες, φαντασμένους στρατηγούς, επικίνδυνους πολιτικούς. Προσπαθούσε με το έργο του να συγκρατήσει τους Αθηναίους έστω και την τελευταία στιγμή από τον κατήφορο, μήπως και σώσει την αγαπημένη του πόλη. Δεν το κατάφερε. Όταν το 404 π.Χ. οι Σπαρτιάτες γκρέμιζαν τα μακρά τείχη, τότε γκρεμιζόταν και ο δικός του κόσμος. Ο κόσμος της παλιάς Αττικής κωμωδίας. Ο ομιλητής μας, ο κύριος Κωνσταντάκος, γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με υποτροφία του Ιδρύματος Ωνάση, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, από το οποίο πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 2000, με διατριβή πάνω στον κωμικό ποιητή Αντιφάνη. Από το 2003 διδάσκει αρχαία ελληνικά στο τμήμα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνονται η αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή κωμωδία, η αρχαία μυθοπλασία, τα ενίγματα και οι γρίφοι στον αρχαίο κόσμο, η επίδραση της Εγγύης Ανατολής και της Αιγύπτου στον ελληνικό πολιτισμό και η πρόσληψη των κλασικών κειμένων στη νεότερη Ευρώπη. Μια ευρύτατη και σημαντική σπουδαία γκάμα ενδιαφερόντων, την οποία θεραπεύει εξόχως. Είναι επιστημονικός σύμβουλος και αξιολογητής υποτρόφων εσωτερικού και εξωτερικού για το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και για άλλα κοινοφελή ιδρύματα. Είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των εξής επιστημονικών περιοδικών, Λογίων, περιοδικό για το Αρχαίο Θέατρο, Carpe Diem, Editio Periodica Literarum Grecarum Latinarumque, Επιστήμης Μέτρων και Λόγος και Lia Lori Boreali. Είναι μέλος ακόμα της Διαχειριστικής Επιτροπής του Σαρυπολίου Κληροδοτήματος και υπεύθυνος εκδόσεων της σειράς Βιβλιοθήκης Σοφίας Σαρυπόλου. Έχει βγάλει αρκετές σημαντικές διατριβές. Συνεργάζεται ως κριτής με περιοδικά κλασικής φιλολογίας και ανθρωπιστικών σπουδών διεθνούς κύρους. Έχει δώσει διαλέξεις σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και έχει δημοσιεύσει πολλές μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Θα ήταν δύσκολο να προσπαθήσει κανείς να ξεχωρίσει ή να ιεραρχήσει το πολυδιάστατο και πλούσιο συγγραφικό έργο του κυρίου Κωνσταντάκου. Έχει δημοσιεύσει 4 μονογραφίες, πλήθος μελετημάτων και βιβλιοκρισιών. Ενδεικτικές δημοσιεύσεις, ο Ακίχαρος, η δίηγηση του Αχικάρ στην αρχαία Ελλάδα, σε 3 τόμους, για τους οποίους, για τους πρώτους 2, το 2009 έλαβε το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει ακόμα θρύλη και παραμύθια για τη χώρα του Χρυσού, αρχαιολογία ενός παραμυθικού μοτίβου, από τις εκδόσεις Στιγμή το 2012. Το συγκεκριμένο βιβλίο, θρύλη και παραμύθια για τη χώρα του Χρυσού, συμπεριλήφθηκε στην λίστα για κρατικό βραβείο δοκιμίου. Απόψε θα μας μιλήσει με θέμα ο Αριστοφάνης στο σύγχρονο κόσμο. Ένα αποσπασματικό σχεδίασμα. Και ο λόγος εσάς, κύριε Κωνσταντάκο. Ευχαριστώ πολύ
κυρία Ροζοκόκη, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι, φοιτητές, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ πάνω απ' όλα τον συνάδελφο, συνεργάτη, φίλο, τον Ανδρέα Σεραφείμ, με τον οποίο είναι η πολλωστή φορά που συνεργαζόμαστε, ούτε να μετρήσω πια, δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε συνεργαστεί και ελπίζω σε ακόμα περισσότερες στο μέλλον. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση και για τα εισαγωγικά σου λόγια. Μου άρεσε πολύ αυτή η εισαγωγή με τον Ελίτη σήμερα που έκανες, διότι θα τον μνημονεύσω κι εγώ μια-δυο φορές στην ομιλία μου, καθώς συνδέεται ιδίως με το όραμα του Κάρολου Κουν για την αναβίωση της αρχαίας κωμωδίας. Είναι καταπληκτικό το πώς οι ποιητές μας, οι πιο ευαίσθητοι αυτοί δέκτες, το πιο υπεύθυνο είδος δημόσιου διανοουμένου που είχαμε ποτέ στην Ελλάδα, προσλαμβάνουν και υμνούν την ελληνική γλώσσα την οποία γιορτάζουμε σήμερα. Ανέφερε στον Ελίτη, θα μπορούσε να θυμηθεί κανείς και πολλά άλλα, όπως το «Μίγαρης έχω στο νου μου, παρεξελευθερία και γλώσσα» του Σολομού, ο οποίος αναζητούσε, όπως γράφω και σε ένα κείμενό μου που θα βγει, πιστεύω σε λίγες μέρες, αναζητούσε την πρωτότυπη γλώσσα των πρωτοπλάστων και αυτήν προσπαθούσε να φτάσει μέσω των ελληνικών της ποιησής του. Να θυμηθούμε το και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα την Βακτριανή, την πήγαμε ως τους Ινδούς του Καβάφη. Και βέβαια το καταπληκτικό εκείνο του Βρετάκου, αν στον παράδεισο συναντήσω αγγέλους, θα τους μιλήσω ελληνικά, διότι οι άγγελοι δεν ξέρουν γλώσσες, μιλούν μόνο με μουσική. Έχω μία παρουσίαση, την οποία είχαν αναρτήσει και στον ιστότοπο της λογοδημίας και θα την μοιραστώ μαζί σας τώρα και θα την προβάλλω στη διάρκεια της ομιλίας μου. Ελπίζω πως είναι ορατή τώρα σε όλους. Ο Αριστοφάνης στον σύγχρονο κόσμο, ένα αποσπασματικό σχεδίασμα. Μια φορά βάλθηκα να καταγράψω τους προδρόμους του Κάφκα. Στην αρχή μου φαινόταν μοναδικός, σαν τον μυθικό φήνικα που εγκομιάζουν οι ρητορικοί λόγοι. Με αυτά τα λόγια ξεκινάει ο Μπόρχες το δοκίμιό του για τον Φραντς Κάφκα. Ο μελετητής που θα θελήσει να ανιχνεύσει τους επιγόνους του Αριστοφάνη θα βρεθεί σε ανάλογη θέση. Μέσα στο πλατή γραμματολογικό τοπίο του κομικού θεάτρου, ο Αριστοφάνης μοιάζει φαινόμενο μοναχικό και ανεπανάληπτο. Ένα θαυμαστό, χαριτωμένο και αλόκοτο τερατάκι, σαν τον μονόκερο των μεσαιωνικών θρύλων ή τον γρύπα με κεφάλι παγωνιού στις τοιχογραφίες της Κνωσού. Ένα πλάσμα ασυνήθιστο, σπάνιο και στήρο, δίχως απογόνους στην ιστορία των δραματουργικών μορφών του δυτικού κανόνα. Η αριστοφανική κωμωδία «Το Όντι» δεν φαίνεται να επηρέασε ουσιαστικά την εξέλιξη του χιουμοριστικού δράματος. Ήδη την εποχή που ο ποιητής παρουσίαζε στο θέατρο τα στερνά του έργα, τις εκκλησιάζουσες και τον Πλούτο, η κομική γραφή είχε αλλάξει προς ανατολισμό. Η φανταστική και σατυρική μυθοπλασία του Αριστοφάνη, που αντλούσε τα υλικά της από τον κόσμο των παραμυθιών και την πολιτική επικαιρότητα, είχε πάψει πλέον να ενθουσιάζει το κοινό. Στη θέση της επικρατούσαν όλο και περισσότερο οι υποθέσεις της καθημερινότητας και της ιδιωτικής ζωής, με θέματα οικιακά, ηθογραφικά και ιδίως ερωτικά. Και μέσω των ρωμαϊκών διασκευών, η ίδια θεματολογία κληροδοτήθηκε στο Ευρωπαϊκό Θέατρο της Αναγέννησης και του Κλασικισμού, από τον Αριώστο και τον Μολιέρο ως τον Κολντόνι και τον Μαριβό, και έπειτα κυριάρχησε στις σκηνές και στις οθόνες του δυτικού κόσμου, μέχρι τον Μπέρναρντ Σο και τον Όσκαρ Ουάιλντ, μέχρι τις αστικές κομμωδίες των γαλλικών βουλεβάρτων και το αμερικάνικο Music Hall, τα τηλεοπτικά sitcoms και τις αϊθαλείς παραγωγές της Φίνος Films. Πάνω από το πανόραμα του κομικού δράματος της Δύσης πλανιούνται τα φαντάσματα του Μένανδρου και του Πλάφτου, ενώ ο Αριστοφάνης είναι μια σκιά απομονωμένη παραδήμων ονείρων. Αυτή είναι η μία όψη της αλήθειας. Τη συνόψισε χαρακτηριστικά ο Βρετανός φιλόλογος Γκίλμπερτ Μάρεϊ με τη διατύπωσή του ότι ο Αριστοφάνης πέθανε άκληρος. Υπάρχει όμως και άλλη πλευρά, διότι η λογοτεχνική ιστορία δεν προχωρεί μόνο με σχέσεις άμεσης τεκνοποιίας και κάθετης αλληλοδιαδοχής σε γραμμικά γενεαλογικά δέντρα. Καμιά φορά στην εξέλιξη των ποιητικών μορφών διακρίνονται πλάγιες συνάφειες και απροσδόκητες αναβιώσεις σαν κορυφές που ξεπροβάλλουν μέσα από τα σύννεφα του χρόνου. Πνευματικά παιδιά και εγγόνια μπορεί να μην απέκτησε ο άκληρος Αριστοφάνης. Μαθητές όμως ευτύχησε να έχει πολλούς και εκλεκτούς στην παγκόσμια ιστορία των γραμμάτων. Τα έργα του δεν έπαψαν ποτέ να μελετώνται και να εμπνέουν τα πιο ζωηρά και ανήσυχα πνεύματα.
και αν δεν γονιμοποίησαν μια συνεκτική διαχρονική παράδοση, πάντως έδωσαν συχνά την αφορμή για νέες δημιουργίες, ενιωτερή ξυκέλευτες και ανανεωτικές, καμωμένες από κορυφαίους συγγραφείς του δυτικού κανόνα ή συνδεδεμένες με καθοριστικά επεισόδια του νεότερου πολιτισμού. Ανάμεσα στους ποιητές που εμπνεύστηκαν από την αριστοφανική κωμωδία, φιλοτέχνησαν διασκευές των δραμάτων του μεγάλου κωμικού ή μετέπλασαν αριστοφανικές συλλήψεις στα δικά τους έργα, συγκαταλέγονται ιδιοφυΐες όπως ο Μπεν Τζόνσον και ο Γκέτε, ο Ρακίνας και ο Ραμπελέ, ο σατυρικός Χένρι Φίλντινγκ και ο λιμπρετίστας Βίλιαμ Γκίλμπερτ, που κέρδισαν και οι δύο το προσωνύμιο The English Aristophanes, και ακόμη ο αρχιτραγουδιστής Hans Sachs και ο ποιητής Heinrich Heine, ο Robert Browning και ο Shelley, ο αυλικός μάγος John Dee και ο συνθέτης Richard Wagner. Από την αναγέννηση ως τη Βικτοριανή εποχή, ο κατάλογος είναι μακρύς και λαμπρός. Ο Πλάφτος και ο Τερέντιος γέννησαν το μεγάλο ποτάμι της κωμωδίας που εκβάλλει φουσκωμένο ως τις μέρες μας. Ο Αριστοφάνης παρήγαγε ένα αρχιπέλαγος υπέροχων νησιών που ξεπροβάλλουν διάσπαρτα μέσα από τη θάλασσα. Ένα τοπίο πρόσληψης χαρακτηριστικά ελληνικό. Αν στραφούμε προς την παραστασιολογία των αριστοφανικών έργων, ιδίως από τις αρχές του 20ου αιώνα και μετά, οπότε έγιναν τακτικές οι αναβιώσεις του αρχαίου δράματος στη σκηνή, θα παρατηρήσουμε ένα αξιοπερίεργο γεωγραφικό φαινόμενο. Αν εξαιρέσουμε τη χώρα μας, στο μεγαλύτερο μέρος της Σιφηλίου, σε Δύση και Ανατολή, η παρουσία του Αριστοφάνη στη ζωντανή θεατρική πράξη είναι πολύ μικρότερη από εκείνη των αρχαίων τραγικών. Φυσικά, αριστοφανικές παραστάσεις ανεβαίνουν σε πολλές χώρες του κόσμου, όχι μόνο στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά και στη Μέση Ανατολή, στην Ινδία, στην Αφρική. Ο αριθμός των παραστάσεων όμως δεν μπορεί να συγκριθεί με την πληθώρα των τραγικών αναβιώσεων, τις υπερπολαπλάσιες παραγωγές των τραγωδιών του Εσχύλου, του Σοφοκλή και του Ευρυπίδη, που κατακλείζουν την παγκόσμια θεατρική ζωή από την Ιαπωνία ως τη Βραζιλία και από τη Λαπωνία μέχρι το Κονγκό. Περαιτέρω, καμία παράσταση αριστοφανικού έργου διεθνώς δεν αξιώθηκε τόσο μεγάλη απήχηση και ιστορική σπουδαιότητα όσοι είχαν οι πιο αξιομνημόνευτες παραγωγές τραγικών δραμάτων, οι οποίες σκηνοθετήθηκαν από γίγαντες του παγκόσμιου θεάτρου και άφησαν εποχή στα σύγχρονα θεατρικά χρονικά. Δεν υπάρχει στον χώρο των αριστοφανικών αναβιώσεων τίποτε αντίστοιχο με, ας πούμε, τον Ειδίποδα του Μαξ Ράινχαρτ, τη Μύδια του Γιούκιο Νιναγκάουα, την Ορέστια του Πίτερ Χολ και εκείνη του Πέτερ Στάιν, τις Τροάδες του Ταντάση Σουζούκη, τους Ατρίδες της Αριάν Μνουσκίν, τη διασκευή της Αντιγόνης από τον Μπρέχτ ή εκείνες του Φιλοκτήτη και της Μύδιας από τον Χάινα Μούλα. Την τρανταχτή αίσθηση που έκαναν αυτές οι δημιουργίες και την τεράστια επίδρασή τους στη θεατρική πράξη δεν τη συναγωνίζεται καμία παραγωγή αριστοφανικής κωμωδίας. Ακόμη και οι αξιόλογες δουλειές ορισμένων κορυφαίων θεατρανθρώπων, όπως η Λυσιστράτη του Τόνι Χάρισον και εκείνη του Πίτερ Χολ, η Ειρήνη του Ζαν Βιλάρ και οι Όρνηθες του Σαρλ Βιλάν, η Λυσιστράτη του Αντρέι Σερμπάν και η Βάτραχη του Λούκα Ρονκόνι, ήταν εργασίες πιο περιορισμένης εμβέλειας που συζητήθηκαν στον καιρό τους, αλλά δεν χαράχτηκαν σαν ορόσημα στη θεατρική ιστορία, ούτε καν συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο διάσημα δείγματα της εργογραφίας των δημιουργών τους. Οι συχνότερες και τακτικότερες παραστάσεις αριστοφανικών κωμωδιών στις χώρες της Δύσης... Ναι, φωνάξαμε τον Μπράσιγο. Με ακούτε? Ναι, κύριε Κωνσταντάκο, σας ακούμε. Ναι, οι συχνότερες, λοιπόν, και τακτικότερες παραστάσεις αριστοφανικών κωμωδιών στις χώρες της Δύσης πραγματοποιούνται από θειάσους φοιτητικούς και πανεπιστημιακούς, από σπουδαστές δηλαδή της κλασικής φιλολογίας, ιδίως στην Αγγλία και στην Αμερική. Η πυκνότητα τέτοιων ακαδημαϊκών εκδηλώσεων εντούτοις δεν είναι ενδεικτική για την ευρύτερη θεατρική πραγματικότητα, για τη ζωντανή πράξη του επαγγελματικού θεάτρου. Οι παραστάσεις των φοιτητών, όσο φροντισμένες και αν είναι, συνιστούν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τμήμα ενός προγράμματος κλασικών σπουδών, και από αυτήν την άποψη είναι κάπως σαν ελεφάντινος πύργος της πραγματικής θεατρικής ζωής. Όχι μόνο παράγονται, αλλά και απευθύνονται κατ' εξοχήν στο περιορισμένο λόγιο ακροατήριο της ακαδημαϊκής τους κοινότητας. Συχνά, μάλιστα, εκμεταλλεύονται και αναπλάθουν επί σκηνής
εσωτερικά και απόκριφα στοιχεία από τη ζωή του εκπαιδευτικού ιδρύματός τους, τα οποία είναι απρόσιτα στο ευρύτερο κοινό, καθότι απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία και συμμετοχή στις διαδικασίες του ιδρύματος για να λειτουργήσουν κομικά. Για παράδειγμα, σε μια παράσταση των Βατράχων στην Οξφόρδη στα τέλη της δεκαετίας του 1860, οι ανταγωνιζόμενοι Εσχύλος και Ευρυπίδης ζωντάνεψαν με τα χαρακτηριστικά των κριτικών John Ruskin και William Burgon, που ήταν αντίπαλοι εκείνον τον καιρό για την καθηγητική έδρα της ποιήσης στο Πανεπιστήμιο. Στην αναβίωση της ίδιας κωμωδίας το 1892, ο πλούς του Διονύσου στην Αχερουσία παρουσιάστηκε σαν προπόνηση σε αγώνα κοπηλασίας. Ο Χάρον ήταν ο έμπειρος κολεγιακός προπονητής και ο Διόνυσος έμοιαζε με άπειρο προπτυχιακό φοιτητή που πρωτομπαίνει στη βάρκα και ξεκινάει την εκγύμναση. Για τους φοιτητές της Οξφόρδης ήταν προφανής η παραπομπή στο αγαπημένο του σπορ των λεμποδρομιών. Πόσοι όμως εκτός της ακαδημαϊκής κοινότητας θα καταλάβαιναν και θα χαίρονταν αυτήν την αριστοκρατική παροδία. Στο επαγγελματικό mainstream θέατρο, εκτός Ελλάδος πάντοτε, οι αριστοφανικές παραστάσεις δεν είναι τόσο συχνές. Ορισμένα έργα είναι ασφαλώς δημοφιλέστερα από άλλα. Η Λυσιστράτη κατέχει τα πρωτεία της δημοτικότητας χάρη τόσο στο πάντοτε επίκαιρο φιλιρινικό μήνυμά της, όσο και στον γαργαλιστικό ερωτισμό του κειμένου. Η Ειρήνη έρχεται δεύτερη, πάλι λόγω του αντιπολεμικού προσανατολισμού. Οι Όρνηθες και οι Βάτραχοι γοήτευσαν αρκετούς σκηνοθέτες, καθώς δίνουν την ευκαιρία για πλούσια φαντασμαγορία και σκηνικό θέαμα. Οι Εκκλησιάζουσες προσελκύουν ενίοτε το ενδιαφέρον για την ουτοπική τους προοπτική και οι Ποις για τη σφοδρή πολιτική τους σάτυρα. Θα χρειαζόταν όμως κανείς το φανάρι του Διογέννη για να ανακαλύψει παραστάσεις των θεσμοφοριαζουσών ή των σφικών στον σύγχρονο δυτικό κόσμο. Εκτός αυτού, ένα συνεκτικό γνώρισμα χαρακτηρίζει τις περισσότερες αριστοφανικές παραστάσεις της Δύσης, είτε φοιτητικές είτε επαγγελματικές. Παρουσιάζουν εν πολλής ένα είδος αισθητικής και καλλιτεχνικής μονομέρειας, καθώς βασίζονται στον ίδιο ευρύτερο ερμηνευτικό κώδικα του Τέστιν στη μεγάλη παράδοση του μουσικού κομικού θεάτρου της Ευρώπης, που ξεκινάει από το γερμανικό Singspiel και την Οπερέτα, για να περάσει στο γαλλικό Vaudeville και στο αγγλοσαξονικό Music Hall, να πάρει την πιο τολμηρή μορφή της με το καμπαρέ και να καταλήξει στο ανάλαφρο αμερικανικό musical. Οι σκηνοθέτες της Δύσης, όταν αποφασίζουν να αναμετρηθούν με τον Αριστοφάνη, αντλούν κατεξοχήν από αυτήν την παράδοση και εκμεταλλεύονται τη μία ή την άλλη από τις ποικίλες αλλά συγγενικές όψεις της. Και ο κώδικας αυτός επικρατεί από αρκετά νωρίς. Η διασκευή του πλούτου που παρουσιάστηκε το 1886 στην Οπέρα Κομίκ του Παρισιού είχε τη μορφή οπερέτας, με μουσική του Charles Lecoq, αχάριστου μαθητή και επιφανούς διαδόχου του Offenbach. Η διαβόητη Λυσιστράτη του Μωρίς Ντονέ το 1892 απομιμούνταν παρομοίως τις φαντασμαγορικές παροδίες αρχαίων μύθων στις οπερέτες του Offenbach, όπως η Ωραία Ελένη. Την ίδια περίοδο και μέχρι πολύ αργότερα, οι αριστοφανικές παραστάσεις στα πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Cambridge υιοθετούσαν το μελωδικό και υποκριτικό ύφος από τις δημοφιλέστατες μουσικές κωμωδίες των Gilbert και Sullivan, που κυριαρχούσαν στο ελαφρό θέατρο του Λονδίνου. Και η παράδοση αυτή συνεχίζεται και εξελίσσεται ακόμη και σήμερα στις ακαδημαϊκές αναβιώσεις της αρχαίας κωμωδίας στην Αγγλία. Το 1988, ο γνωστός καθηγητής Michael Silk σκηνοθέτησε τους φοιτητές του King's College στο Λονδίνο σε μια παράσταση των Βατράχων με αυθεντική αισθητική vintage μεσοπολεμικού musical. Για τη μουσική της παράστασης διασκευάστηκαν γνήσια κομμάτια του Gershwin και άλλων συνθετών της jazz και της Dixieland του Μεσοπολέμου, που τραγουδιούνταν με αριστοφανικούς στίχους σε άψογα αρχαία ελληνικά. Σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Στίβεν Σόνχαϊμ, κορυφαίος δημιουργός του αμερικανικού musical, μεταξύ άλλων λιμπρετίστας του περίφημου West Side Story και συνθέτης του Sweeney Todd, παρουσίασε τη δική του εκδοχή των Βατράχων στο Broadway το 1974. Από την πλευρά τους, γερμανοί θεατράνθρωποι της πολιτικοποιημένης δεκαετίας του 60, όπως ο Πέτα Χάξ, χρησιμοποίησαν τη μανιέρα του βερολινέζικου καμπαρέ για να προσαρμόσουν τον Αριστοφάνη στα πολιτικά μηνύματα της εποχής του τείχους. Ενίοτε, η αισθητική της μουσικής κωμωδίας μπορεί να ποικίλεται με στολίδια από άλλους καλλιτεχνικούς κώδικες, πιο μοντερνιστικούς ή πρωτοποριακούς. Ήδη ο Μωρίς Ντονέ που είδαμε
είχε συνδυάσει τη βασική γραμμή της γαλλικής οπερέτας με πινελιές από την εστέτ αντίληψη του Ντεμπιουσί και του Όσκαρ Ουάιλντ της πρόσφατης ακόμη τότε Σαλόμης. Το 1929 ο Νόρμαν Μπελγκίντες παρουσίασε τη δική του Λυσιστράτη στο Broadway σαν θεαματικό musical με μουσική από τα λαϊκά βαριετέ της εποχής και με τους ηθοποιούς να μιμούνται την κομική υποκριτική του βοβού κινηματογράφου. Στο φόντο αυτό προστέθηκαν εκλεκτικά επιχρήσματα από τη θεατρική πρωτοπορία της εποχής. Ένα κυβιστικό σκηνικό που θύμιζε λίγο τις κονστρουκτιβιστικές συλλήψεις του Μέγερχολντ και στοιχεία μοντερνιστικής χορογραφίας δανεισμένα από τα ρωσικά παλέτα του Διαγκίλεφ. Αργότερα, σε νέγρικες παραστάσεις του Αριστοφάνη, το υπόβαθρο της αμερικανικής μουσικής κομμωδίας μπολιάστηκε με spirituals και blues από τις παραδόσεις των μαύρων. Όμως αυτή ήταν ανέκαθεν η δύναμη του musical, ιδίως στην αμερικανική εκδοχή του. Αυτό το είδος αφομοιώνει εύκολα στοιχεία από τον σύγχρονο χορό και τη θεατρική avant-garde της εποχής του και τα συγχωνεύει με την κυρίαρχη αισθητική της αμερικανικής μουσικής σκηνής σε αρμονικό σύνολο. Ας θυμηθούμε εδώ μόνο τους χορογραφικούς και μορφολογικούς πειραματισμούς του Bob Fosse. Δεν υπάρχει βέβαια τίποτε μεμπτό στη χρήση των μέσων της οπερέτας και του musical για την αναβίωση των αριστοφανικών έργων. Η παράδοση αυτή είναι γνήσια και ανθυρή δημιουργία της Δύσης, με στέρεο λαϊκό υπόβαθρο, μια μορφή θεάτρου που συνδυάζει την ευθυμία με τη μουσική και φαίνεται πρόσφορη για τη σκηνική παρουσίαση της αρχαίας κομμωδίας. Είναι όμως λίγο παράξενο που η δυτική θεατρική πράξη έχει επαναπαυθεί λίγο πολύ σε αυτήν την αισθητική και δεν έχει αναζητήσει περαιτέρω τρόπους αναβίωσης της αριστοφανικής κομμωδίας, αντλώντας από άλλες πρόσφορες πηγές λαϊκού θεάματος. Στη γειτονική μας Ιταλία μονάχα, που μοιράζεται τη δική μας μεσογειακή αντίληψη και κουλτούρα, ορισμένοι θεατράνθρωποι κατέφυγαν στις τεχνικές της οικίας τους κομμέντια ντελάρτε, χρησιμοποιώντας τις μάσκες, την παντομήμα και τους αυτοσχεδιασμούς της κομμέντια για να παρουσιάσουν αριστοφανικά έργα. Όμως, όσο ξέρω, δεν έχει γίνει ποτέ μια αριστοφανική παράσταση με βάση, ας πούμε, τους κώδικες του μεσαιωνικού πανηγυριού και καρναβαλιού, τον Ζογκλέρ και τον Τζουλάρι, την ίδια παράδοση που εκμεταλλεύτηκε τόσο γόνιμα ο Ζαν-Λουί Μπαρό για τον Ραμπελέ του και ο Ντάριο Φο για τον Μιστέρο Μπούφο. Ούτε δοκίμασε κανένα σκηνοθέτης να ζωντανέψει τον Αριστοφάνη με τις τεχνικές του τσίρκου και των ακροβατών, όπως τις εκμεταλλεύτηκε ο Πίτερ Μπρουκ για το σεξπηρικό όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας. Και ανάλογα ισχύουν και για τις ευάριθμες ούτως ή άλλως παραστάσεις των αριστοφανικών δραμάτων στην Ανατολή, στην Ασία και στην Αφρική. Οι ντόπιες παραδόσεις εκείνων των πολιτισμών έχουν αξιοποιηθεί με συναρπαστικό τρόπο για να αναδείξουν την τελετουργική διάσταση και τη σωματικότητα της αρχαίας τραγωδίας. Στα κείμενα του Εσχύλου και του Ευρυπίδη έχουν εφαρμοστεί οι τεχνικές του θεάτρου καμπούκι και της κινέζικης όπερας, οι χοροί των λαών του Καυκάσου και οι σαμανικές ιεροτελεστίες των Ινδιάνων και των Αφρικανών. Δεν έχει σημειωθεί τέτοια απόπειρα για τα έργα του Αριστοφάνη, μολονότι υπάρχουν πρόσφοροι κώδικες κωμικού θεάτρου στην Ανατολή, οι οποίοι θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν προς την εμπειρία της αρχαίας κωμωδίας. Φανταστείτε, ας πούμε, τι καταπληκτικό αποτέλεσμα θα προέκυπτε εάν κάποιος Τούρκος παρουσίαζε τους αριστοφανικούς ήρωες κατά τα πρότυπα του ντόπιου τουρκικού θεάτρου σκιών, ή αν ένας εμπνευσμένος Ιάπωνας δημιουργός δοκίμαζε να ανεβάσει τους όρνηθες και την ειρήνη σύμφωνα με τις συμβάσεις του Μπουνράκου, του Ιαπωνικού Θεάτρου Μαριονετών, στο οποίο φθονούν οι παραμυθιακές πλοκές, ή πάλι ανέπαιζε τον Ξανθία και τον Καρίωνα με τον τρόπο του Κιόγκεν, του κομικού Ιντερλουδίου στο θέατρο Νό, όπου οργιάζουν παρόμοια οι πονηριδούλοι. Φοβούμαι όμως πως είναι πιθανότερο να επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο δικός μας Μιχαήλ Μαρμαρινός παρά κανένας γηγενής Ιάπωνας σκηνοθέτης. Εν γέννη, η συνεισφορά των αριστοφανικών παραστάσεων Δύσης και Ανατολής στη διεθνή έρευνα των θεατρικών τρόπων και δρόμων παραμένει περιορισμένη. Δεν χωράει σύγκριση με τον ανεξάντλητο πειραματισμό που εμπνέει παγκοσμίως η αρχαία τραγωδία. Η εξαίρεση σε αυτήν την καλλιτεχνική μονοκαλλιέργεια είναι η Ελλάδα, η πατρίδα του μεγάλου κομικού. Στη χώρα μας τον Αριστοφάνη τον αγαπάμε τόσο πολύ, ώστε η νεοελληνική θεατρική πράξη από μόνη της αρκεί για να υπερκαλύψει την ανεπάρκεια ολόκληρου του υπόλοιπου κόσμου. Στη διάρκεια των τελευταίων 70 περίπου χρόνων, οπότε οι αριστοφανικές παραστάσεις έγιναν τακτικό φαινόμενο στην πολιτισμική μας ζωή, έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Έλληνες θεατρανθρώπους κάθε λογής αισθητικά πρότυπα και πηγές έμπνευσης για την αναβίωση των αρχαίων κωμωδιών.
το θέατρο του Καραγκιόζη και τα λαϊκά καρναβάλια της Μακεδονίας, τα κόμιξ και τα παραμύθια, το αστικό ελαφρό δράμα και οι κωμωδίες του εμπορικού κινηματογράφου, το καμπαρέ και το κουκλοθέατρο, ο λαϊκός εξπρεσιονισμός και ο μαγικός ρεαλισμός, το μπρεχτικό θέαμα και το θέατρο του παράλογου. Ό,τι θα μπορούσαν να έχουν κάνει και δεν έκαναν οι σκηνοθέτες όλου του υπόλοιπου κόσμου για το έργο του Αριστοφάνη, πραγματοποιήθηκε σορευτικά από μόνους τους θεατρανθρώπους του τόπου μας. Η πρώτη χαραυγή του αριστοφανικού δράματος στην επαγγελματική θεατρική ζωή της Νέας Ελλάδας τοποθετείται κάπου στις αρχές του 20ου αιώνα. Η ελληνική οπερέτα και η αναβιώμενη αθηναϊκή επιθεώρηση υπήρξαν τα κύρια πρότυπα εκείνων των πιονιέρων καλλιτεχνών. Ο Πολύδιος Δημητρακόπουλος, επιθεωρησιογράφος αλλά και παραγωγικός μεταφραστής του Αριστοφάνη, έγραφε κιόλας πως ο Αθηναίος κωμικός ήταν ο εμβληματικός πρόδρομος του επιθεωρησιακού είδους. Ήδη από τότε όμως η αισθητική γραμμή δεν ήταν ούτε μονομερής ούτε ενιαία, αλλά επιδεχόταν προσμίξεις από παράπλευρους καλλιτεχνικούς κώδικες. Ο περίφημος Κωνσταντίνος Χριστομάνος ανέβασε τις εκκλησιάζουσες το 1904 με μουσική του Θεόφραστου Σακελαρίδη, του πατέρα της ελληνικής οπερέτας. Ανέμειξε όμως το θέαμά του και στοιχεία λαϊκά και ανατολίτικους χορούς, ζεϊμπέκικα και καρσιλαμάδες, και μάλιστα σε εποχή όπου τέτοια πράγματα δεν ήταν διόλου δημοφιλή στην αστική κοινωνία της μικρής Αθήνας. Όχι ότι τον Χριστομάνο τον ένιαξε ποτέ η δημοτικότητα. Και φυσικά το πλήρωσε αυτό, όπως όλοι οι συντοπίτες μας που αδιαφορούν για τον έπαινον του Δήμου. Όμως η πραγματική ιστορία των αριστοφανικών αναβιώσεων ξεκινάει από τα τέλη της δεκαετίας του 50, με την είσοδο του μεγάλου κωμικού στα επιδαύρια και την ανάδυση των δύο κορυφαίων σκηνοθετών που σημάδεψαν το θεατρικό ζωντάνεμα της ποιησής του για το σύγχρονο ελληνικό κοινό. Ο Κάρολος Κουν και ο πάλε μαθητής του στο Κολέγιο Αθηνών Αλέξης Σολωμός δημιούργησαν τις δύο πρώτες μεγάλες σχολές σκηνικής ερμηνείας του Αριστοφάνη. Δύο αντίπαλα αλλά και παραπληρωματικά αισθητικά συστήματα που από την επίδρασή τους δεν είναι δυνατόν πια κανένας Έλληνας καλλιτέχνης να ξεφύγει ολότελα, όπως δεν μπορεί να αποσύσει τις δίδυμες σκιές του Τοσκανίνη και του Φουρτ Βέγκλεα όποιος πιάνει την μπαγκέτα για να διευθύνει μια συμφωνία του Μπέτοβεν. Παρόλες τις διαφορές μεταξύ των δύο αυτών σχολών, δεν πρέπει να ξεχνούμε τις αλληλεπιδράσεις και τις αμοιβαίες οφειλές της μιας στην άλλη, καθώς και τη γνήσια ελληνικότητα που τις χαρακτήριζε από κοινού. Ο Σολωμός πρωτοέμαθε τον Αριστοφάνη από τον δάσκαλο Κουν, παίζοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο στον Πλούτο που ανέβασε ο Κουν στο Κολέγιο Αθηνών το 1932. Και ο μαγικός Μάνος Χατζηδάκης ήταν το συνδετικό κανάλι που ένωνε τα δύο ρεύματα, γράφοντας και για τον Κουν και για τον Σολωμό μουσικές που τις τραγουδάμε μέχρι σήμερα. Ο Σολωμός, ο οποίος δούλευε για το θεσμικό εθνικό θέατρο, ανέπτυξε μια αισθητική καλόγουστης και εκλεπτισμένης αστικής κωμωδίας, η οποία αποδείχθηκε εξόχως λειτουργική για τις γυναικείες και τις αστικές κωμωδίες του Αριστοφάνη, όπως η Λυσιστράτη, οι Εκκλησιάζουσες και οι Σφίκες. Οι παραστάσεις του Σολωμού ήταν φυσικά σχεδιασμένες ώστε να ικανοποιούν τις προτιμήσεις της καλής κοινωνίας της εποχής. Οι ηθοποιοί έπαιζαν με τη μανιέρα του ρεαλιστικού θεάτρου πρόζας ή του Βουλεβάρτου και εκφωνούσαν άψογα, όπως άρμοζε στο παλαιό εθνικό θέατρο, τον θαυμάσιο λόγο των ποιητικών μεταφράσεων του Θρασίβουλου Σταύρου. Το θέαμα συνδύαζε το τοπικό, νατουραλιστικό ελληνικό χρώμα με την ευρωπαϊκή φινέτσα και χάρη. Ήταν σαν περίπατο στην πλάκα, με τα παραδοσιακά σπιτάκια της ιδωμένα μέσα από τον φακό ενός φωτογράφου από κοσμικό περιοδικό πολυτελείας. Οι παραγωγές του Σολωμού είχαν κάπως κοινή οπτική με τις καλύτερες ελληνικές κινηματογραφικές κωμωδίες που άρχισαν πάνω κάτω την ίδια περίοδο να κυριαρχούν στη λαϊκή ψυχαγωγία. Διόλου τυχαία, η τελευταία εκδοχή της Λυσιστράτης του στην Επίδαυρο είχε για πρωταγωνίστρια την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Σήμερα είναι εύκολο να κατηγορεί κανείς τις παραστάσεις του Σολωμού για συμβατικότητα. Όμως ας μην ξεχνούμε ότι ο Σολωμός ήταν ο πρωτοπόρος που ζωντάνεψε τον Αριστοφάνη για το ευρύ μορφωμένο κοινό της πατρίδας μας, εκείνος που εισήγαγε την αρχαία κωμωδία στην Επίδαυρο και στη mainstream θεατρική ζωή του τόπου και την καθιέρωσε ως κλασικό θέατρο υψηλού επίπεδου. Ο Κουν από την άλλη πλευρά, ξεκινώντας από τις ερασιτεχνικές δουλειές του τη δεκαετία του 30 στο κολέγιο και εξελίσσοντας για τρεις δεκαετίες τα εκφραστικά του μέσα στο θέατρο τέχνης, σφυριλάτησε τη δική του χαρακτηριστική αισθητική για το αριστοφανικό θέαμα.
Ο ίδιος ονόμασε την τεχνοτροπία του λαϊκός ελληνικός εξπρεσιονισμός. Ίσως δεν ήταν ακριβώς λαϊκός, αλλά μάλλον λαϊκότροπος. Και είναι συζητήσιμο αν του ταιριάζει ο όρος εξπρεσιονισμός ή αν θα έπρεπε να αποκαλείται γενικότερα φορμαλισμός. Ελληνικός όμως ήταν πέρα για πέρα από τις ρίζες του και ίσα με τα βάθη της ψυχής του καλλιτέχνη που τον δημιούργησε. Μαθητής του Κόντογλου, ομοτράπεζος του Γκάτσου και συχνά πυκνά εργοδότης του Ελίτη, ο Κουν ήταν γνήσιος κληρονόμος και συνεχιστής της γενιάς του 30. Στις σκηνοθεσίες του για την αρχαία κωμωδία ανέπτυξε το αίσθημα της ελληνικότητας που υπήρξε κύριο ποιητικό και αισθητικό αίτημα των μεγάλων μορφών εκείνης της γενιάς, από τον Σεφέρη και τον Ελίτη ως τον Γκίκα και τον Εγκονόπουλο. Οι παραστάσεις του ήταν βαφτισμένες στην ελληνική λαϊκή παράδοση, από την οποία ο Κουν ερανιζόταν άφθονα και εκλεκτικά τόσο δρόμενα της υπαίθρου όσο και στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού του Άσκεως. Βασικός άξονας για τη δραματουργία των αριστοφανικών παραστάσεων του θεάτρου τέχνης ήταν το θέατρο σκιών του Καραγκιόζη. Αυτό το πολιτισμικό υβρίδιο που εξέφρασε τόσο γνήσια την ουσία του ελληνικού λαϊκού πνεύματος ήταν στα μάτια του Κουν το ιδεώδες σύγχρονο αντίστοιχο της ιδεολογικά μεικτής αριστοφανικής κωμωδίας. Ο Καραγκιόζης, αυτός ο πανούργος τρίξτερ του πολύπαθου λαού που κατορθώνει να επιβιώσει στις πιο αντίξωες συνθήκες, έμοιαζε γνήσιος απόγονος των αριστοφανικών ηρών που πασχίζουν να επιβάλλουν το κωμικό τους όραμα στη δυσίωνη πραγματικότητα. Εμβληματική εικόνα από αυτή την άποψη έδινε, τον βλέπετε εδώ, ο Γιώργος Λαζάνης στο ρόλο του Δικαιόπολη στη παράσταση των Αχαρναίων το 1976, με την καμπουρίτσα του, το βλέμμα της πονηριάς και τη μακρόσυρτη λαρυγγική φωνή του, ο Δικαιόπολης αυτός φάνταζε σαν φιγούρα του θεάτρου σκιών ζωντανεμένη στις τρεις διαστάσεις. Κοντά σε αυτά, ο Κουν άντλησε επίσης από τα δρόμενα και τα καρναβάλια των ελληνικών χωριών, ιδίως για να αναπλάσει τις θριαμβευτικές και εσφρολογικές εξόδους της Ειρήνης, των Αχαρναίων, της Λυσιστράτης και άλλα στοιχεία όπως η ζωόμορφη χωρή. Εκμεταλλεύτηκε ακόμη τον κόσμο του Ρεμπέτικου και τη λαογραφία της πόλης, γεμίζοντας τη σκηνή του με μάγκες και κομπολόγια, ταβέρνες με ρετσίνα και μπεκρίδες του Τουρκολίμανου. Σαν γνήσιο τέκνο της γενιάς του 30, ο Κουν πίστευε στη διαχρονική διάσταση του ελληνικού πολιτισμού, που διανύει τους αιώνες από την αρχαιότητα και το Βυζάντιο ως τις μέρες μας, διαρκής σαν το ελληνικό φως, σαν τις πέτρες στα βουνά μας και τις ομυρικές αμμουδιές των γυαλών. Αυτή η ιδέα της πνευματικής συνέχειας δεν ήταν απλώς ένα ιδεολόγημα, όπως το αποκαλεί τώρα η μεταμοντέρνα ελίτ των αγγλοσαξονικών πανεπιστημίων. Ήταν κορυφαία συμβολή στο οικοδόμημα του νεοελληνικού πολιτισμού. Ο Κουν έκανε ζωντανή πράξη την ελληνική διαχρονία στις παραστάσεις του. Στους περίφημους Όρνηθες με την οικαστική συνδρομή του Τσαρούχη, καθώς και σε άλλες παραστάσεις, βλέπουμε να συνδυάζονται οπτικά επί σκηνής οι ζωγραφιές του Θεόφιλου με τις αγγειογραφίες των φυλιακικών αγγείων της Μεγάλης Ελλάδας. Με τον ίδιο τρόπο, άλλοι εργάτες της ελληνικής σκηνής, από τον Σικελιανό ως τη Ραλού Μάνου, προσπάθησαν να συντεριάσουν στα χωρικά της αρχαίας τραγωδίας τις εικόνες των αρχαίων γεωμετρικών αγγείων με τα σχήματα των νεοελληνικών λαϊκών χωρών. Η αναπόδεικτη, πιθανώς μη αποδείξιμη, αλλά συναρπαστική υπόθεση της συνέχειας του ελληνισμού εδράζεται πρωτίστως στο σώμα και στο μάτι του κάθε Έλληνα. Ο Κουν ανακάλυψε στον Αριστοφάνη κάτι ανάλογο με εκείνα που βρήκαν ο Σεφέρης στο λαϊκό χρονικό του Μακρυγιάννη ή στη Μιλιά του Ερωτόκριτου, ο Κόντογλου στον Μέγα Συναξαριστή και στη Βυζαντινή Εικονογραφία, ο Χατζηδάκης στο Ρεμπέτικο, η ζωγράφη του ελληνικού μοντερνισμού στο έργο του Θεόφιλου. Μια αυθεντική λαϊκή έκφραση της ελληνικής ψυχής, η οποία μπορούσε να προσφέρει το πρωτογενές υλικό για αμιγώς γηγενή έντεχνη δημιουργία. Αν υπήρχε κάποιο ελάττωμα ή μονομέρεια στην προσέγγιση του Κουν, ήταν αυτή ακριβώς η αιμονή του στη λαϊκότητα του αριστοφανικού θεάτρου. Εξαιτίας της, ο δάσκαλος παραγνώρισε το λόγιο και αστικό υπόβαθρο της αρχαίας Αττικής κωμωδίας. Η υπερβολική έμφαση στο δημόδες στοιχείο ήταν βέβαια απόρρια των καταβολών του Κουν. Όπως οι σπουδαιότεροι εκπρόσωποι της γενιάς του 30, ο Κουν ήταν πεπαιδευμένος και κοσμοπολίτης αστός, ο οποίος ανακάλυψε τη λαϊκή παράδοση και αφιερώθηκε στη θεραπεία της με τον ενθουσιασμό του νεοφώτης του. Ωστόσο, από αυτήν την άποψη, ο δάσκαλος, χωρίς ίσως να το καταλαβαίνει, ερχόταν πολύ κοντά στην ιδιοσυγκρασία και στην προσωπικότητα του Αριστοφάνη. Σαν τον Κουν, ο μεγάλος αρχαίος κωμικός ήταν και αυτός
γόνος ευκατάστατης αστικής οικογένειας κτηματιών, ένα παιδί της οδού Τιδαθηναίων που περνούσε τις διακοπές του στα οικογενειακά του κτήματα στην εξοχή της Αττικής και έτσι ανακάλυψε και εξιδανίκευσε τα θέλγητρα της αγροτικής υπαίθρου. Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη, σαν τις παραστάσεις του Κούν, δείχνουν τον ελληνικό λαϊκό πολιτισμό όπως τον ονειρεύεται ένας καλλιεργημένος διανοούμενος της πόλης. Στην τέχνη, όπως σημείωνε ο Τσαρούχης, το αριστούργημα προκύπτει από τον συνδυασμό του λαϊκού με το αριστοκρατικό. Ο Κούν και ο Αριστοφάνης πέτυχαν κατ' εξοχήν αυτόν τον συνδυασμό. Συνεχίστε να μ' ακούτε, ελπίζω. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι, Γιάννη, ναι, εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είχε κολλήσει λίγο η οθόνη μου γι' αυτό το λόγο. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ύστερα από τον Κούν, η σημαντικότερη μορφή στην ιστορία των αριστοφανικών αναβιώσεων είναι αναμφίβολα ο Σπύρος Ευαγγελάτος. Προερχόταν και αυτός από τη Σχολή του Εθνικού και ακολούθησε τη λόγια ερμηνεία της αριστοφανικής κωμωδίας με αστική αισθητική και πνεύμα διανοουμένου. Όμως το θεατρικό του δαιμόνιο και η πλούσια σκηνική φαντασία του τον οδήγησαν να αναπτύξει τεχνοτροπία απολύτως δική του, με κύρια χαρακτηριστικά την εντυπωσιακή ευρηματικότητα, τουλάχιστον στην καλή του εποχή, και την εκπληκτική αίσθηση του θεατρικού παιχνιδιού. Οι αριστοφανικές παραστάσεις του Ευαγγελάτου διακρίνονταν πάνω απ' όλα για την εκλεκτική μίξη διαφορετικών θεατρικών κωδίκων που συλλειτουργούσαν στη σκηνική πράξη και τόνιζαν την πολύμορφη και πρωτεϊκή δημιουργικότητα του αριστοφανικού δράματος. Κεντρικός άξονας ήταν συχνά το επικό θέατρο του Μπρέχτ, το οποίο τέριαζε με τα χτυπητά μεταθεατρικά γνωρίσματα της αριστοφανικής δραματουργίας, το θέατρο εν θεάτρο και τη διακοπή της δραματικής ψευδαίσθησης. Κοντά σε αυτό, ο Ευαγγελάτος ανθολογούσε στοιχεία από το θέατρο του παράλογου, το τσίρκο, τον βοβό κινηματογράφο, την επιθεώρηση, το music hall και το καμπαρέ. Στη Λυσιστράτη του 1976, για παράδειγμα, το βασικό σκηνοθετικό έβριμα ήταν ένα μπουλούκι περιοδευόντων ηθοποιών που παρουσίαζαν το έργο του Αριστοφάνη με κλασικιστικό ύφος, αλλά και με στοιχεία από τις παλιές κακόφημες παραστάσεις της Λυσιστράτης στα μεσοπολεμικά καμπαρέ. Στην πρωτότυπη αυτή θεατρική σύλληψη, ο Θίασος του Αγγελόπουλου, που είχε προβληθεί στις αίθουσες μόλις τον προηγούμενο χρόνο, συναντούσε το τσίρκο και το music hall. Έτσι, ο Ευαγγελάτος προσέγγισε και ταυτίστηκε με ένα άλλο εμβληματικό χαρακτηριστικό της τεχνοτροπίας του Αριστοφάνη, την πολυσυλλεκτικότητα και την αφομοιωτική δύναμη της αριστοφανικής κωμωδίας, η οποία μέσω της παροδίας και της λογοτεχνικής μίμησης συγχωνεύει σε φαντασμαγορικό σύνολο όλα τα γραμματιακά είδη και τις μορφές γραφής του καιρού της, από την τραγωδία και τη λυρική ποίηση, ως την εθνογραφία και την ιατρική συγγραφή. Αν ο Κούν ήταν ο πιο κοντινός συγγενής του Αριστοφάνη όσον αφορά τον λόγιο οραματισμό της λαϊκής παράδοσης, ο Ευαγγελάτος ήταν ο πνευματικός αδελφός του μεγάλου κωμικού ως προς την πολυμορφία των θεατρικών υλικών και κωδίκων. Ο Αριστοφάνης προσέφερε στις κωμωδίες του το εγκυκλοπαιδικό πανόραμα της λογοτεχνικής παραγωγής του καιρού του. Ο Ευαγγελάτος στις δικές του αναβιώσεις ζωντάνευε σκηνικά την επιτομή της νεοελληνικής θεατρικής ιστορίας. Αξίζει να συζητηθεί μία ακόμη πτυχή της πρόσληψης του Αριστοφάνη στο θέατρο του καιρού μας, που έχει να κάνει με το ιδεολογικό περιεχόμενο και τα κοινωνικοπολιτικά μηνύματα των σύγχρονων παραστάσεων. Στο πεδίο αυτό παρατηρείται μια αξιοσημείωτη αντιστροφή ιδεολογικού προσανατολισμού σε σχέση με την αυθεντική πολιτική στόχευση της αρχαίας κωμωδίας. Για την ιδεολογική τοποθέτηση του Αριστοφάνη έχουν γίνει πολλές συζητήσεις μεταξύ των φιλολόγων από την εποχή του Μεσοπολέμου μέχρι σήμερα. Παρά τα αυτά, θα έλεγα ότι επαρκής συμφωνία και μια αντίληψη κοινής αποδοχής έχει επικρατήσει πλέον ανάμεσα στους εγκυρότερους μελετητές. Με βάση αυτήν την άποψη, ο Αριστοφάνης ανήκει στη μετριοπαθή ή, εντός εισαγωγικών, συντηρητική μερίδα του αθηναϊκού πολιτικού φάσματος. Ο ίδιος προερχόταν από την ανώτερη τάξη, όπως όλοι οι ευπαίδευτοι συγγραφείς του αρχαίου δράματος, γεννήθηκε σε μια οικογένεια ευκατάστατων κτηματιών και μοιραζόταν τις παραδοσιακές πολιτικές θέσεις της αριστοκρατικής αθηναϊκής ελίτ. Αντιπαθούσε τη ριζοσπαστική δημοκρατία, η οποία είχε επικρατήσει στην Αθήνα με τις προοδευτικές μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη και του Περικλή, και συχαινόταν ιδίως τους λαϊκιστές δημαγωγούς των χρόνων του Πελοποννησιακού Πολέμου. Αντίθετα, εξιδανίκευε τα πολιτιακά καθεστώτα παλαιότερων εποχών,
την πολιτεία του Σόλωνα ή των Περσικών πολέμων, όταν οι αριστοκρατικές οικογένειες είχαν ουσιαστική εξουσία και τα δικαιώματα του πλήθους ήταν περιορισμένα. Η εχθρότητά του για τον Πελοποννησιακό πόλεμο ερμηνεύεται στο ίδιο πλαίσιο. Ο πόλεμος έβλαπτε κατεξοχήν τα συμφέροντα των κτηματιών και των ανθρώπων της Υπαίθρου που υπέφεραν από τις σπαρτιατικές εισβολές. Αντίθετα, οι λαϊκές μάζες του Άστεως, οι θήτες που υποστήριζαν τους λαϊκιστές δημαγωγούς, ωφελούνταν κάπως από τη σύραξη, καθότι κέρδιζαν καλούς μισθούς ως κοπηλάτες στα πλοία και μπορούσαν έτσι να συντηρήσουν τις οικογένειές τους σε δύσκολες συνθήκες. Σε αυτό το αδρομερές σχεδίασμα συγκλίνουν οι αναλύσεις τόσο των επιφανέστερων αριστοφανιστών και ιστορικών του καιρού μας, από τον Άλαν Σόμερστάιν ως τον Ντέιβιντ Ρόζενμπλουμ, όσο και ορθόδοξων μαρξιστών όπως ο Τζέφρι ντε Σεντ Κρουά και ο Λουτσιάνο Κάνφορα. Αν επισκοπήσουμε όμως τις παραστάσεις του Αριστοφάνη στον σύγχρονο κόσμο, παρατηρούμε ότι οι αρχαίες κωμωδίες δεν χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν ανάλογα συντηρητικά μηνύματα και αντιδραστικές θέσεις, όπως θα περίμενε κανείς με βάση το εγγενές ιδεολογικό περιεχόμενο του αριστοφανικού έργου. Κάθε άλλο, οι αριστοφανικές αναβιώσεις του καιρού μας μεταδίδουν τις πιο προοδευτικές, φιλελεύθερες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένες ιδέες που υπάρχουν στο σημερινό πολιτικό και κοινωνικό φάσμα. Οι σκηνοθέτες τους υπηρετούν με ευσυνειδησία τα πλέον προωθημένα δημοκρατικά και πολιτικώς ορθά ιδεώδη. Την παγκόσμια ειρήνη, την αντίθεση προς τον ιμπεριαλισμό, τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και τις ελευθερίες των πολλών, τα δικαιώματα των μειονοτήτων, την ισότητα των πολιτών, τον φεμινισμό και τον σεβασμό των γυναικών, ακόμη και την οικολογική συνείδηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Ουσιαστικά, οι σύγχρονοι καλλιτέχνες αναποδογύρισαν την ιδεολογία και την πολιτικοκοινωνική στάση του μεγάλου κωμικού. Έστρεψαν τη στόφα των έργων του το μέσα έξω. Πρόκειται για εντυπωσιακό φαινόμενο πνευματικής αναστροφής μέσα στον χρόνο, το οποίο δεν νομίζω πως εντοπίζεται τόσο έντονα στην πρόσληψη κανενός άλλου κλασικού συγγραφέα, από τον Εσχύλο και τον Ευρυπίδη ως τον Σέξπιρ και τον Γκολντόνι. Το μόνο παράλληλο που μπορώ να σκεφτώ είναι οι φανταστικές μυθιστορίες του Τόλκιν, που εκφράζουν τη συντηρητική κοσμοθεωρία, τον ένθερμο καθολικισμό και τον παλαιομοδίτικο αντιμοντερνισμό του συγγραφέα τους, και παρόλα αυτά έγιναν εμβλήματα της γενιάς των hippies στη δεκαετία του 60 για να προωθήσουν τα κηρύγματά τους για την πολιτική και ερωτική απελευθέρωση. Ήταν η εποχή που οι εξεγερμένοι φοιτητές έγραφαν το σύνθημα «Ο Φρόντο Μπάγκινς ζει» στους τοίχους του Μπέρκλεϊ και διάβαζαν τα μαγικά κατορθώματα του Γκάνταλφ καπνίζοντας μαριχουάνα και κάνοντας ψυχεδελικά πάρτι. Στην ιστορία των αριστοφανικών αναβιώσεων, η τάση εμφανίστηκε από νωρίς. Ήδη το 1910, η Λυσιστράτη παρουσιάστηκε στο Λονδίνο με πρωταγωνίστρια τη δυναμική θεατρίνα Γκέρτρουντ Κίνγκστον σαν φεμινιστικό μανιφέστο υπέρ της χειραφέτησης και της ψήφου των γυναικών. Η Κίνγκστον και οι νεαρές συντρόφισσές της επί σκηνής έμοιαζαν με σουφραζέτες ντυμένες με χιτούς αρχαίους χιτώνες. 4 χρόνια αργότερα, παραμονές του Μεγάλου Πολέμου στα 1914, ο Γκίλμπερτ Μάρεϊ, γνωστός ειρηνιστής και πρωτεργάτης των μάταιων αγώνων για την αποτροπή της σφαγής, ανέβασε με τους φοιτητές του στην Οξφόρδη τους Σαχαρνείς. Όπως ήταν αναμενόμενο, η παράσταση στήθηκε σαν προειδοποίηση για την επερχόμενη καταστροφική σύραξη. Ο Λάμαχος έμπαινε στη σκηνή υπό τους ήχους του πατριωτικού θωρίου «Rule Britannia», ενώ οι Σπαρτιάτες τραγουδούσαν στον σκοπό γερμανικών εμβατηρίων. Περίπου 60 νέοι σπουδαστές της Οξφόρδης πήραν μέρος στην παράσταση αυτή. 4 χρόνια αργότερα, οι πιο πολλοί είχαν σκοτωθεί στα καρακόμματα. Από την άλλη πλευρά του σιδηρού παραπετάσματος, στην πρώιμη Σοβιετική Ρωσία, ο Αριστοφάνης προβλήθηκε ως λαϊκός ποιητής της Επανάστασης και προφήτης της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ο Ανατόλη Λουνατσάρσκι, πρώτος κομισάριος για την παιδεία και τον πολιτισμό στην κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, διακήρυξε πως τα αριστοφανικά έργα θα κατέχουν προνομιακή θέση στο θέατρο του προλεταριάτου. Το περίφημο καλλιτεχνικό θέατρο της Μόσχας, ως επτός ναός του Τσέχοφ και του Στανισλάβσκι και προπύργιο του ρεαλιστικού αστικού θεάτρου, έσπευσε να συμμορφωθεί προς τη νέα διρεκτίβα. Το 1923, μέσα στην ορμή των πρώτων χρόνων της Επανάστασης, ο Βλαντίμιρ Νεμιρόβ Ντάντσενκα, συνιδρυτής του καλλιτεχνικού θεάτρου και καλοσδαίμονας του Στανισλάβσκι, σκηνοθέτησε τη Λυσιστράτη σαν δράμα που αναδείκνυε τον θρίαμβο της λαϊκής βούλησης ενάντια στο αντιδραστικό κατεστημένο.
Ο χορός αποτελούνταν από γυναίκες του λαού, εργάτριες και μικροπολίτριες και κεντρικό θέμα της παράστασης ήταν η κινητοποίηση των μαζών. Α, συγγνώμη, εντάξει. Σε θέλω λίγο. Σε θέλω μόλις σηκωθείς. Μικρόφωνα σας παρακαλώ. Ο χορός λοιπόν αποτελούνταν από γυναίκες του λαού, εργάτριες και μικροπολίτριες και το κεντρικό θέμα της παράστασης ήταν η κινητοποίηση των μαζών για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη. Η στράτευση των αριστοφανικών παραστάσεων σε φιλιρηνικά και αντιπολεμικά κηρύγματα είναι συχνότατη, την καθιστούν εύκολη φυσικά οι κωμωδίες του Πελοποννησιακού πολέμου που είναι ούτως ή άλλως οι δημοφιλέστερες στη Δύση. Ανάλογα με την εντοπιότητα, τις ιστορικές περιστάσεις και την περιραίουσα ατμόσφαιρα της εκάστοτε παράστασης, η πλοκή του αριστοφανικού δράματος προσαρμόζεται στον έναν ή στον άλλον άδικο και ιμπεριαλιστικό πόλεμο των καιρών μας. Το 1962, ένα χρόνο μετά την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, ο ανατολικογερμανός συγγραφέας Πέτερ Χαξ διασκεύασε την ειρήνη, εκφράζοντας την ευχή για συνδιαλλαγή και αλληλεγγύη ανάμεσα στις δύο πλευρές του διηρημένου γερμανικού λαού. Στη Γαλλία, της δεκαετίας του 60, η ίδια κωμωδία, σκηνοθετημένη πρώτα από τον Ζαν Βιλάρ και μετά από τον Αντουάν Βιτέζ, μετατράπηκε σε καταγγελία του πολέμου της Αλγερίας. Στο Ισραήλ, προοδευτικοί καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τα φιλιρηνικά έργα του Αριστοφάνη ως παραβολές για τους πολέμους του Ισραηλινού κράτους, ώστε να καταγγείλουν τον μιλιταρισμό των εθνικιστών και να εκφράσουν τις διαφωνίες της μετριοπαθούς μερίδας του πληθυσμού. Οι παραστάσεις τους συμπίπτουν κιόλας χρονικά με μεγάλες σειράξεις της Ισραηλινής ιστορίας. Η ειρήνη παρουσιάστηκε το 1968, λίγους μήνες μετά τον πόλεμο των 6 ημερών. Οι αχαρνείς παίχτηκαν το 1976, ύστερα από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Μάλιστα, ένας συντηρητικός κριτικός αποκάλεσε τους συντελεστές αυτής της τελευταίας παράστασης προδότες του κράτους, ακριβώς όπως κάνει και ο χορός των Αχαρναίων για τον ήρωα της κωμωδίας των Δικαιόπολη. Σε μια παραγωγή της Λύσης Στράτης το 2001, ο χορός αποτελούνταν από μητέρες που έψαχναν τρόπο να εμποδίσουν τη στρατολόγηση των γιών τους για τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Το 2003, στο πλαίσιο του Διεθνούς Λαϊσίστρατα Project, διανοούμενοι και καλλιτέχνες από 59 χώρες του κόσμου διάβασαν τη Λύση Στράτη σε δημόσιες εκδηλώσεις ή θεατρικά αναλόγια για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον επικείμενο πόλεμο στο Ιράκ. Κάνετε θέατρο, όχι πόλεμο. Οι αριστοφανικές κωμωδίες έχουν αξιοποιηθεί επίσης για να ασκηθεί κριτική ενάντια σε αυταρχικές κυβερνήσεις, δικτατορικά καθεστώτα και αντιλαϊκές ή συγκεντρωτικές πολιτικές. Η κινηματογραφική εκδοχή της Λυσιστράτης σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζερβουλάκου και με πρωταγωνιστές το αγωνιστικό ζεύγος Τζένις Καρέζη και Κώστα Καζάκου προβλήθηκε το 1972 και αποτελούσε συγκεκαλυμμένη διαμαρτυρία κατά της Χούντας. Ο Ιταλός σκηνοθέτης Λούκα Ρονκόνι, ανεβάζοντας τους βατράκους στο θέατρο των Σιρακουσών το 2002, εν μέσω προεκλογικής περίοδου, τοποθέτησε στο σκηνικό φόντο τα πελώρια πορτρέτα τριών επιφανών δεξιών πολιτικών της Ιταλίας και έβαλε τον χορό να μιλάει στην παράβαση για την πολιτική διαφθορά, στημένος μπροστά σε αυτό το σκηνικό. Από τα καθημάς θα θυμηθούμε ίσως τους βατράχους του Γιάννη Κακλέα το δύσκολο καλοκαίρι του 2014, όπου ο αγώνας Εσχύλου και Ευρυπίδη μετατρεπόταν ώρες-ώρες σε κήρυγμα εναντίον των μνημονιακών κυβερνήσεων και της σκληρής νομισματικής πολιτικής των Γερμανών. Πολύ νωρίτερα, στους διαβόητους όρνηθες του 1959, ο Κούν και ο μεταφραστής του ο Βασίλης Ρώτας είχαν εντάξει στο κείμενο προφανείς εχμές ενάντια στον φιλοαμερικανισμό και στα κατασταλτικά μέτρα της τότε κυβέρνησης Καραμανλή. Τα δικαιώματα των μειονοτήτων είναι ένα ακόμη αίτημα το οποίο έχει υπηρετήσει ο σύγχρονος Αριστοφάνης. Στη Νότια Αφρική, η Λυσιστράτη παρουσιάστηκε το 1986 σαν διαμαρτυρία εναντίον του Απάρτχαϊντ. Ο χορός των γυναικών αποτελούνταν από μέλη όλων των φυλών της χώρας. Λευκές, μαύρες, Ινδές, Ασιάτισες, όλες ενωμένες για τον καλό σκοπό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι μαύροι καλλιτέχνες αξιοποίησαν ομοίως τη Λυσιστράτη κατά των φυλετικών διακρίσεων. Σε ένα ανέβασμα του 2007 στην Καλιφόρνια, ο χορός εκφωνούσε συνθήματα από τις εξεγέρσεις των μαύρων του Λος Άντζελες κατά της αστυνομικής βίας. Στην ελληνική παραστασιογραφία,
Οι πολυδιαφημισμένοι όρνηθες του Νίκου Καραθάνου στο Ίδρυμα Ωνάση αποτελούσαν ύμνο στη διαφορετικότητα, ένα ονειρικό κήρυγμα για αποδοχή των μειονοτήτων, των προσφύγων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η πιο αξιομνημόνευτη σύλληψη ήταν ίσως η σκηνή του Μεγαρίτη στους Αχαρνείς του Γιάννη Κακλέα το 2015. Ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης εμφανίστηκε στον ρόλο αυτό σαν ξένος μετανάστης που έχει καταφύγει στην Ελλάδα και αναγκάζεται να ξεπουλήσει τις κόρες του στην πορνεία. Ο Αριστοφάνης με το σαρδόνιο χιούμορ του θα μας έλεγε ίσως ότι ο Ερμής είναι ο θεός των απανταχού μεταναστών και θα μας θύμιζε τα πικρά λόγια αυτού του πρόσφυγα θεού στον Πλούτο. «Πατρίς γάρεστη, πας ίναν πράτη της Εφ. Πατρίδα είναι οπουδήποτε μπορεί κανείς να καλοπερνάει». Η αριστοφανική κωμωδία έχει συνδράμει και τα οικολογικά κινήματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2007, ένας θίασος της Νέας Υόρκης, το Metowee River Theatre, παρουσίασε την ειρήνη υπό αυτό το πρίσμα, επικρίνοντας την κυβέρνηση του Προέδρου Μπούς για αδιαφορία έναντι της περιβαλλοντικής κρίσης. Η θεά της ειρήνης ήταν θαμένη κάτω από ένα βουνό σκουπίδια και ο Ερμής καταδίκαζε την ανθρωπότητα που γεμίζει τον κόσμο με απορρίμματα και μολύνει τη γη. Το σκαθάρι του Τριγαίου εξυμνούνταν ως θαυμαστό οικολογικό οικοσύστημα, το οποίο τρέφεται ανακυκλώνοντας τα ίδια του τα κόπρανα και έτσι δεν χρειάζεται χημικά καύσιμα και δεν ρυπαίνει την ατμόσφαιρα. Στην παράβαση, ο Τριγαίος καυτηρίαζε τους Αμερικανούς πολιτικούς που αποκαλούν ηθική την βία, πατριωτισμό τον φόβο και ελευθερία τη σκλαβιά. Ο Αριστοφάνης συναντούσε έτσι το δυστοπικό όραμα του George Orwell. Ένα κοινό μοτίβο συνδέει αυτές τις πολιτικά ευαισθητοποιημένες παραστάσεις της αριστοφανικής κωμωδίας. Η δυσπιστία προς το θριαμβευτικό φινάλε, η ανάδειξη της πικρής ηρωνίας και των δυσίωνων μηνυμάτων που υποκρύπτονται κάτω από τα συμβατικά ακροτελεύτια πανηγύρια για την εκπλήρωση της ουτοπίας του κωμικού ήρωα. Στα χρόνια τα δικά μας τα σακάτικα, όπου, καθώς έλεγε ο Μπόρχες, δεν μπορούμε πια να πιστέψουμε στον παράδεισο, πιστεύουμε όμως στην κόλαση, δυσκολευόμαστε να συμμεριστούμε την απροσχημάτιστη εφροσύνη και το αμέριμνο γλεντοκόπι της παραδοσιακής κωμικής εξόδου. Οι προοδευτικοί σκηνοθέτες παγίως υπονομεύουν τον ενθουσιασμό του τελικού αριστοφανικού κόμου. Παρουσιάζουν στο πλάι ή στο φόντο της γιορτής ανησυχητικές μορφές και μελανά σημάδια που υποβάλλουν στον κοινό την αίσθηση ότι η ουτοπία του ήρωα είναι πρόσκαιρη ή απατηλή και ότι η κατάσταση της οδύνης και της δυστυχίας θα επιστρέψει. Σε τούτο ίσως δεν έχουν άδικο. Απεσιόδοξα και ηρωνικά μηνύματα φαίνεται όντως να παραμονεύουν πίσω από αρκετές μυθοπλασίες του Αριστοφάνη. Ο ίδιος ο κωμικός φροντίζει να δώσει στη διάρκεια του έργου ενδείξεις που σκιάζουν τον ενθουσιασμό του φινάλε. Οι εκκλησιάζουσες, ο πλούτος, οι υπείς, οι σφίκες, οι λυσιστράτοι έχουν εξηγηθεί με τέτοιο ηρωνικό τρόπο από αρκετούς φιλολόγους. Εγώ πάσχησα σε μια μελέτη μου να κάνω το ίδιο ακόμη και για την ειρήνη, που λογαριάζεται η πιο αισιόδοξη και απροβλημάτιστη δημιουργία του αριστοφανικού κανόνα. Οι σημερινοί θεατράνθρωποι έρχονται αρρωγοί σε αυτήν την τάση της ερμηνευτικής φιλολογίας. Ήδη στη Λυσιστράτη του Κούν, παιγμένη το 1969 υπό τη σκιά, τη δίδυμη σκιά της Χούντας και του πολέμου στο Βιετνάμ, οι κοινοί εορτασμοί Αθηναίων και Σπαρτιατών στο φινάλε διακόπτονταν από τον ήχο μιας σιρήνας και οι ηθοποιοί έτρεχαν να βρουν καταφύγιο. Στην Ειρήνη του Ευαγγελάτου το 1985, η θεά της Ειρήνης ενσαρκωνόταν σε όλη την παράσταση από τη Λίδα Τασοπούλου, που παρέμενε σιωπηλή και κλεισμένη μέσα σε ένα λατρευτικό άγαλμα, με μόνο το πρόσωπό της να εξέχει. Στο φινάλε τα τραγούδια και οι φωνές ξαφνικά πάγωναν και η θεά έβγαινε από το άγαλμα, κοίταζε απεγνωσμένα τριγύρω και εν τέλει έφευγε από την πάροδο για να εξαφανιστεί οριστικά. Και το φαινόμενο δεν περιορίζεται στα αντιπολεμικά έργα. Στον Πλούτο, που σκηνοθέτησε ο Ιταλός Λούκα Ρονκόνι, μετά τη θριαμβευτική πομπή για τη θεραπεία του τυφλού Πλούτου, ο Χρεμήλος έμενε πίσω μοναχός του και γινόταν ο ίδιος τυφλός. Είχε τυφλωθεί στην κυριολεξία από την απληστία και έψαχνε γύρω του ψηλά φυτά για νέα πλούτη. Με τον τρόπο αυτό, η αριστοφανική κωμωδία δραπετεύει από τα όρια της ιστορικά διαπιστωμένης συντηρητικής ιδεολογίας της και γίνεται όργανο των πιο προοδευτικών και ευαισθητοποιημένων αγώνων του σήμερα. Πρόκειται για εντυπωσιακή διαδικασία καλλιτεχνικής μεταμόρφωσης, η οποία δείχνει πώς τα έργα της μεγάλης ποίησης διατηρούν αιώνια αξία στον χρόνο, πέρα από την πρωτογενή λειτουργία τους στο πλαίσιο του πολιτισμού που τα γέννησε.
Τα μεγάλα ποιητικά δημιουργήματα μπορούν να προσαρμοστούν στις διανοητικές συνθήκες και στις ιστορικές περιστάσεις κάθε εποχής και κοινωνίας, άσχετα από τις αρχικές προθέσεις και τα ιδεολογικά νοήματα του ποιητή. Για τον σύγχρονο κόσμο, λοιπόν, η αριστοφανική κωμωδία είναι μια κραυγή ενάντια στον μιλιταρισμό και στις καταστροφές του πολέμου, ενάντια στον αυταρχισμό, τον πολιτικό αυταρχισμό και στην κοινωνική αδικία. Όσο για εμάς τους Έλληνες, το έργο του συντοπίτη μας κωμικού φέρει μια επιπλέον διάσταση. Ο Αριστοφάνης συγκινεί εμάς περισσότερο από ό,τι τους ανθρώπους σε οποιαδήποτε άλλη γωνιά της γης, διότι είναι κάτι πολύ δικό μας, μια μορφή τέχνης που πηγάζει από τα βάθη της ελληνικής ιδιοσυγκρασίας και μιλάει απευθείας στην ψυχική μας ιδιοσυστασία ως γένους. Κατά κάποιον τρόπο, το αριστοφανικό έργο συνιστά ένα είδος παραβολής ή συνεκδοχής για τον πολιτισμό μας συνολικά, για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η Ανατολή δεν το πολύ καταλαβαίνει. Δεν κατορθώνει να το οικειοποιηθεί και να βρει ουσιαστικό σημείο επαφής μαζί του. Ενώ η Δύση το κατανοεί μόνο εν μέρη και δεν μπορεί να το εντάξει εύκολα και αβίαστα στη δική της πνευματική παραγωγή. Προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του, αλλά το βλέπει με τρόπο περιορισμένο και περιοριστικό, με οπτική στενή και μονοδιάστατη που αδικεί τον πλούτο και την πολυμορφία του φαινομένου. Τέτοια είναι η μοίρα του Αριστοφάνη και τέτοιο φαίνεται να είναι και το ριζικό του ελληνισμού εν γέννη στον κόσμο. Στις αρχαίες πηγές διαβάζουμε ένα χαρακτηριστικό ανέκδοτο. Ο Διονύσιος, ο τύραννος των Σιρακουσών, ήθελε να μάθει και να κατανοήσει την Αθήνα και τη δημοκρατία της και απευθύνθηκε στον φίλο του τον Πλάτωνα για οδηγίες. Ο Πλάτων τότε του έστειλε τις κωμωδίες του Αριστοφάνη για να τις μελετήσει. Αυτές θα αποτελούσαν την καλύτερη εισαγωγή στο πολίτευμα και στον πολιτισμό των Αθηναίων. Θα λέγαμε πως αυτό ισχύει όχι μόνο για την κλασική Αθήνα, αλλά συλλήβδην για την Ελλάδα. Θέλετε να κατανοήσετε τι είναι οι Έλληνες, τι είναι το ελληνικό πνεύμα, η ψυχή και η ιδιοσυγκρασία μας? Διαβάστε τον Αριστοφάνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, Γιάννη, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Ήταν, θα έλεγα, ένα μάθημα πολιτισμού. Ένα μάθημα πολιτισμού μέσα σε λίγα λεπτά, πραγματικά καθηλωτικό. Ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την εξαιρετικά μεστή παρουσίαση του Αριστοφάνη σήμερα στον σύγχρονο κόσμο. Να περάσουμε τώρα στην δεύτερη ομιλήτρια και ερωτήματα και προς τους δύο ομιλητές θα υποβάλλονται μετά το πέρας της εκδήλωσης. Η κυρία Αναστασία Μπακογιάννη, που είναι μαζί μας, εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και εργάστηκε σε διάφορα πανεπιστήμια της Αγγλίας προτού συμβληθεί με το Πανεπιστήμιο Μάση της Νέας Ζηλανδίας, όπου διδάσκει αρχαία ελληνικά. Ερευνητική της ειδικότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο η ελληνική τραγωδία γίνεται δεκτή και προσαρμόζεται στην συγχρονική, καλλιτεχνική και δίκαιη θεατρική σκηνή και οθόνη. Είναι συγγραφέας του βιβλίου «Electra Ancient and Modern, Aspects of the Tragic Heroines' Reception», δηλαδή «Electra αρχαία και σύγχρονη, πτυχές της πρόσληψης της τραγικής ηρωίδας», και είναι επίσης επιμελήτρια ή συνεπιμελήτρια τριών άλλων αξιόλογων πονημάτων. Του «Dialogues with the Past», «Classical Reception Theory and Practice», δηλαδή «Διάλογοι με το παρελθόν, θεωρία και πράξη της κλασικής πρόσληψης», του «War as Spectacle, Ancient and Modern Perspectives on the Display of Armed Conflict», δηλαδή «Ο πόλεμος ως θέαμα, αρχαίες και σύγχρονες οπτικές στην παρουσίαση της ένοπλης σύγκρουσης», και του βιβλίου «Locating Classical Reception on Screen, Masks, Echoes, Shadows», δηλαδή εντοπίζοντας κλασικές προσλήψεις επί σκηνής, προσωπία, αντιχύσεις, σκιές. Η κυρία Μπακογιάννη, πέρα από την αξιόλογη ερευνητική της δραστηριότητα και τις διδακτικές υπηρεσίες της σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, χαρακτηρίζεται και από την αξιοθαύμαστη, κατά τη γνώμη μου, δραστηριότητα στην υπηρεσία που και η λογοδημία, αυτό που και η λογοδημία πρεσβεύει, της επικοδομητικής συνέργειας της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών ή αλλιώς της διάχυσης της γνώσης στους ανθρώπους ανεξαρτήτως επιστημονικών ή άλλων φραγμών. Αξίζει λοιπόν να αναφέρω
ότι η κυρία Μπακογιάννη ήταν συνεργάτηδα του Classics Confidential, ενός ιστοτόπου που δημιουργήθηκε από καθηγητές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Αγγλίας για να καταγράψει και να αποθηκεύσει συνεντεύξεις με κλασικούς φιλολόγους, στις οποίες αυτοί κλήθηκαν να μιλήσουν με απλότητα και εκλαϊκευτική διάθεση για την επιστημονική τους έρευνα. Αξίζει να αναζητήσετε τον ιστότοπο στο διαδίκτυο και να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Classics Confidential. Με αυτές τις σκέψεις και με πολύ μεγάλη χαρά καλωσορίζω την κυρία Μπακογιάννη στη λογοδημία και της παραχωρώ το ηλεκτρονικό βήμα λόγου. Αναστασία, σε ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα μου. Καλημέρα σε όλους από την Νέα Ζηλανδία. Θα ξεκινήσω, ελπίζω, το share. Α, μάλιστα. Είναι μεγάλη μου τιμή να συμμετέχω σε αυτή την εξαιρετική σειρά συνεμερίων της λογοδημίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ακαδημία Αθηνών και ειδικότερα τον Ανδρέα Σεραφείμ για αυτή την πρόσκληση. Με τον Ανδρέα είχα την εξαιρετική τιμή να συνεργαστώ πρόσφατα στον τόμο για την προσήλυψη της αρχαίας ρητορικής, των οποίων είχε την επιμέλεια. Μια πολύ δημιουργική συνεργασία και ελπίζω και στο μέλλον να έχουμε και άλλες. Για να δούμε, να προχωρήσουμε στην επόμενη. Και μία νότα, αν θέλετε, από τη Νέα Ζηλανδία. Σας δείχνω αυτά τα καλοκαιρινά δέντρα, τα οποία ονομάζουμε εδώ τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, λόγω των κόκκινων λουλουδιών που έχουν, που εδώ στους Ιθαγενείς, στους Μαωρί, είναι σύμβολο κουράγιου και αντοχής, κουράγιο και αντοχή που χρειαζόμαστε σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της δυστυχώς συνεχιζόμενης πανδημίας, οι τέχνες του θεάματος αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή απειλή σε παγκόσμια κλίμακα. Η έκτακτη υγειονομική ανάγκη εξαιτίας του COVID-19 έχει θέσει σε κίνδυνο ζωές και τα προστοζήν σε πολλούς τομείς. Για όσους εργάζονται στις τέχνες του θεάματος, έχει θέσει σε κίνδυνο τον παραδοσιακό τρόπο παρακολούθησης θεάτρου, μουσικής και άλλων παραστάσεων. Η γλώσσα της κρίσης κυριαρχεί πλέον στην προσοχή του κόσμου, καθώς η εξελισσόμενη κατάσταση δυστυχώς συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το θέμα της κρίσης έχει εφαρμοστεί στο θέατρο και στις παρεστατικές τέχνες πολύ πριν από την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της Αθήνας του 5ου αιώνα π.Χ. Αλλά επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα lockdown και της ανάγκης της αυτοπομόνωσης. Δυστυχώς, μόλις εχθές μάθαμε τα νέα ότι το Φεστιβάλ των Τεχνών του Auckland αναβάλλεται και αυτό το χρόνο, μόνο κάποιες online παραστήσεις και συζητήσεις θα γίνουν, αλλά αυτή είναι η τρίτη χρονιά που η πανδημία επηρεάζει το φεστιβάλ μας εδώ. Το θέατρο είναι βέβαια μια συλλογική εμπειρία και αυτή η ασθένεια δυστυχώς απαιτεί εκτεταμένες περιόδους απομόνωσης. Σε αυτή την ομιλία ξεκινώ θέτοντας δύο ερωτήσεις. Στη συνέχεια θα επικεντρωθώ σε μία παράσταση και το πλαίσιο της, πριν επιστρέψω τελικά για να ξαναλογιστώ αυτούς τους προβληματισμούς που θέτω τώρα στην αρχή. Ερώτημα πρώτο. Μπορούν οι τέχνες γενικά
και οι τέχνες του θεάματος ειδικότερα να έχουν παρηγορητική δύναμη σε περίοδο πανδημίας. Και δεύτερον, μπορεί η παρακολούθηση μίας παράστασης ελληνικής τραγωδίας να βοηθήσει το κοινό να βρει ένα μέτρο παρηγοριάς. Ως κλασικιστής και μελετητής της πρόσληψης της αρχαίας τραγωδίας, θεωρώ και τα δύο ερωτήματα εξίσου σημαντικά και άξια συζήτησης. Αλλά προσωπικά το δεύτερο είναι ιδιαίτερα επίγον. Ένα από τα βασικά μαθήματα όταν κάποιος εργάζεται στον χώρο της πρόσληψης είναι η αξία που δίνουμε στη διαφάνεια σχετικά με την προσωπική μας ατζέντα. Επέλεξα λοιπόν μια ελληνική παράσταση τόσο για προσωπικούς όσο και για επαγγελματικούς λόγους. Ως Ελληνίδα που ζει στο εξωτερικό, καταλαμβάνω έναν ενδιάμεσο χώρο τόσο ως εσωτερικός όσο και ως ξένος, που με ενδιέφερε ιδιαίτερα, γι' αυτό με ενδιέφερε ιδιαίτερα πώς η πατρίδα μου χειρίστηκε αυτά τα φλέγοντα ερωτήματα. Δεδομένης της ιδεολογικής επένδυσης της Ελλάδας μας στην αναβίαση του ελληνικού αρχαίου δράματος, που χρονολογείται βέβαια από την ίδρυση του σύγχρονου κράτους της Ελλάδας. Μέσα σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην αρχή της πανδημίας το 20, ήταν και αν θα προχωρήσει το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, η ετήσια καλοκαιρινή γιορτή των γιορτών, των τεχνών. Εκείνη ακριβώς την περίοδο είχα ολοκληρώσει τη δουλειά μου για ένα κεφάλαιο που εξέταζε την αναβίωση της ελληνικής τραγωδίας από το Εθνικό Θέατρο Ελλάδας. Γι' αυτό με έλκυσε αμέσως η παράσταση «Σφραγίδα για το 20», που ήταν φυσικά οι Πέρσες του Εσχύλου. Ήδη παρακολουθούσα στενά τις εξελίξεις μετά τον διορισμό της Κατερίνας Ευαγγελάτου, της πρώτης γυναίκας καλλιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ. Οι προετοιμασίες είχαν προχωρήσει όταν δυστυχώς έφτασε το COVID-19 και στην χώρα μας. Στις αρχές του Μαρτίου, η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε μία σειρά από ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του τότε νέου ιού. Αυστηρά μέτρα καραντίνας υιοθετήθηκαν την άνοιξη του 20, αλλά ευτυχώς χαλάρωσαν εκείνο το καλοκαίρι. Η μοίρα του φεστιβάλ ήταν σε μία λεπτή ισορροπία όταν την 3η 2 Ιουνίου η Ευαγγελάτου ανακοίνωσε μέσω του YouTube ότι θα προχωρήσει το φεστιβάλ, αλλά σε περιορισμένη έκδοση. Το φεστιβάλ του 20 λαμβάνει τον υπότιτλο «Υποσύνολο», «Fragment». Αν συγκρίνουμε το αρχικό σχέδιο με αυτό του αναθεωρημένου προγράμματος, δείχνει πολύ εύστοχος αυτός ο υπότιτλος. Αντί για 70 εκδηλώσεις, μείνανε 17, και αντί για πάνω από 1.000 καλλιτέχνες, είχαμε την απασχόληση μόνο 300. Παρόλα αυτά, ήταν μεγάλο κατόρθωμα σε τόση δύσκολη κατάσταση. Τηρήθηκαν αυστηρά μέτρα υγιεινής, αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίο
μπόρεσε να προχωρήσει το φεστιβάλ είναι το γεγονός ότι οι παραστάσεις μπορούσαν βέβαια να πραγματοποιηθούν όπως πάντοτε στα αρχαία υπαίθρια θέατρα της Επίδαυρου και στο Ηρώδειο Αττικό. Τα αρχαία θέατρα έκαναν δυνατή την κοινωνική αποστασιοποίηση τόσο πάνω στη σκηνή όσο και στο κοινό, καθώς βλέπουμε. Το θέατρο της Επιδαύρου μπορεί να φιλοξενήσει ως και 10.000 θεατές, αλλά το 20 η χωρητικότητα μειώθηκε σε κάτω του μισού, ώστε οι θεατές να τοποθετηθούν σε απόσταση μεταξύ τους. Η παράσταση «Σφραγίδα» του Εθνικού Θεάτρου για το έτος του 20 ήταν η παραγωγή του Δημήτρη Λιγδάδη για τους πέσες του Εσχύλου, καθώς βλέπουμε σε αυτή τη διαφάνεια. Αυτό δεν ήταν βέβαια το μόνο αρχαίο ελληνικό δράμα που παίχτηκε στο φεστιβάλ εκείνης της χρονιάς, αλλά ήταν το μόνο που μεταδόθηκε ζωντανά από την Επίδαυρο στις 25 Ιουλίου, δίνοντας και σε μένα τη δυνατότητα να το παρακολουθήσω από τη Νέα Ζηλανδία, όπου όπως και σήμερα ήταν πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας. Και ήταν για μένα ένα εξαιρετικά συγκινητικό, μια συγκινητική εμπειρία που χάρηκα πάρα πολύ που είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που το φεστιβάλ επιχειρούσε ένα τέτοιο τεχνικό επίτευγμα και το κατόρθωσε σε συνεργασία με το Google Greece. Το 21 επαναλάμβαναν αυτό το επιτυχημένο πείραμα με τους βάτραχους του Αριστοφάνη. Αυτές οι παραστάσεις παρακολουθήθηκαν με μεγάλο ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο. Σε δημόσια δήλωση που ο Λιγνάδης, από τότε αποκαθιλωμένος πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Ελλάδας, κάλεσε τον κόσμο να παρακολουθήσει αυτό το live stream για την τέχνη και το θέατρο, γιατί καθώς ισχυρίστηκε, η τέχνη και το θέατρο δίνει στους ανθρώπους ένα καταφύγιο σε περιόδους κρίσης. Είχε δίκιο σε αυτό? Ήταν ένας ευσεβής πόθος? Προς το παρόν το αφήνω σαν ερωτηματικό. Περνώντας τώρα στην ίδια την αρχαία τραγωδία, το κεντρικό θέμα του Εσχυλίου έργου είναι η θλίψη των Περσών για την ήττα τους στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αυτή η συγκινητική παρουσίαση της θλίψης από τη βασίλισσα Ατόσα, τη χοροδία, το φάντασμα του βασιλέα Δαρίου και τέλος από τον ίδιο τον Ξέξη είναι φυσικά το πνευματικό τέκνο του Εσχύλου. Όταν το έργο παίχτηκε για πρώτη φορά το 472 π.Χ., μόλις 8 χρόνια μετά τη μάχη, οι Πέρσες τραγικοί πρωταγωνιστές του και η χοροδία του παρέμεναν οι εχθροί της πόλης της Αθήνας. Τα μέλη του αρχικού κοινού ένιωσαν κάποια ενσυναίσθηση όταν παρακολούθησαν αυτή την παράσταση για τη θλίψη των Περσών, ειδικά μιας και τόσο πρόσφατα οι Πέρσες είχαν καταστρέψει την αγαπημένη τους πόλη. Ήταν αυτή μια περίπτωση πιερκακίας? Θα μπορούσαν κάποια μέλη του κοινού να έχουν συνέστηση σε ανθρώπινο επίπεδο? Φυσικά δεν έχουμε τρόπο να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, αλλά παρόλα αυτά αξίζει να τις υποβάλουμε. Η ελληνική τραγωδία θέτει μεγάλα ερωτήματα, αλλά δεν δίνει εύκολες απαντήσεις, όπως συχνά υπονθυμίζω στους μαθητές μου.
Όσον αφορά την ιστορία της πρόσφατης προσήλυψης του δράματος, οι Πέρσες έχουν ερμηνευτεί σε μεγάλο βαθμό ως ένα αντιπολεμικό έργο, υποβαθμίζοντας έτσι τον ρόλο της τραγωδίας στον εορτασμό μιας σημαντικής ελληνικής και ιδιαίτερα μιας αθηναϊκής νίκης. Το 20, οι θεατρικές κριτικές στον αγγλόφωνο τύπο επένασαν αυτό που είδαν ως ένα παγκόσμιο μήνυμα της παραγωγής για την σημασία της συμπόνιας και της συναίσθησης, που το θεώρησαν πάρα πολύ επίκαιρο και πάρα πολύ απαραίτητο. Παράδειγμα, πως μία ελληνική τραγωδία και πάλι μιλάει στον κόσμο. Για λόγους συντομίας θα αναφέρω μόνο μερικά από τα στοιχεία της παραγωγής που με εντυπωσίασαν ιδιαίτερα. Κυριότερα από αυτά ήταν οι αλληλεπιδράσεις της Ατώσας με το φάντασμα του συζύγου της Δαρίου, όπως απεικονίζονται συγκινητικά από την Λιδία Κονιόρδο στο ρόλο της τραγικής βασίλισσας, καθώς βλέπουμε εδώ. Η αλληλεπίδρασή τους πήρε μια πρόσθετη διάσταση, καθώς οι ηθοποιοί έπρεπε να αποστασιοποιηθούν κοινωνικά κατά τη διάρκεια της παράστασης. Αυτή η σκηνή γίνεται συμβολική των πολλών οικογενειακών χωρισμών που προκλήθηκαν σε όλο τον κόσμο από την πανδημία. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας σε δύο μεταθεατρικές πινελιές που κατά την άποψή μου αποδείχτηκαν ιδιαίτερα αποτελεσματικές. Αποσπάσματα από το κείμενο του Εσχύλου ήταν ραμμένα στα κουστούμια των ηθοποιών, καθώς βλέπουμε εδώ, και εγγράφηκαν στο δέρμα της Κονιόρδου. Σε γλωσσικό επίπεδο απόλαυσε ιδιαίτερα την μίξη της νέας και της αρχαίας ελληνικής που χρησιμοποίησε η παραγωγή, γιορτάζοντας έτσι τη μακρόχρονη ιστορία της ελληνικής γλώσσας και του έργου του Εσχύλου. Και καθώς μας επενθύμισε ο Ανδρέας, γιορτάζουμε την ελληνική γλώσσα και σήμερα. Με την επέτειο των 200 χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης να πλησιάζει τότε το 20, η επιλογή της παλαιότερης σωζόμενης ελληνικής τραγωδίας για το Φεστιβάλ Αθηνών και Πιδαύρου του 20 φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη, ειδικά επειδή αναδείκνυε μια ακόμα νίκη ενάντια στις πιθανότητες αυτή της Σαλαμίνας, την επέτειο της οποίας εορταζόταν τον Σεπτέμβριο του, εορτάστηκε μάλλον τώρα, το Σεπτέμβριο του 21. Ο εορτασμός αυτών των σημαντικών επετείων και ο διάλογος για τη σημασία τους εξηγούν γιατί οι Πέρσες του Εσχύλου επιλέχθηκαν ως η παράσταση σφραγίδα του Φεστιβάλ του 20 και γιατί αυτή η παράσταση έγινε σε ζωντανή μετάδοση. Η ιστορία έχει πάντοτε σημασία, τώρα περισσότερο από ποτέ, και οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιήθηκε το φεστιβάλ το 20 και ξανά το 21 μας θυμίζουν το σημαντικό ρόλο που το κλασικό παρελθόν συνεχίζει να παίζει όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Λίγα λόγια τώρα για το πλαίσιο της παράστασης. Από την επίσημη ίδρυσή του το 1955,
το φεστιβάλ γιορτάζει την ιδιαίτερη σχέση που διεκδικεί η σύγχρονη Ελλάδα με την αρχαία Ελλάδα. Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το φεστιβάλ προωθεί τις ιδεολογικές και πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ του σύγχρονου κράτους και της αρχαίας Ελλάδας. Το 19ο και σε ένα κομμάτι του 20ου αιώνα, αυτό μεταφράστηκε σε παραστάσεις αρχαίου δραμάτου που έτειναν να προνομιάζουν την αυθεντικότητα εντός εισαγωγικών, ειδικά στην κεντρική τοποθεσία του φεστιβάλ στα ερείπια του θεάτρου της Επιδαύρου. Εδώ βλέπουμε στιγμιότυπα από τον υπόλοιπο ένα χρόνο πριν την επίσημη κίνηση του φεστιβάλ. Με την πάροδο του χρόνου, η ένταση προοδευτικά ενδυναμώθηκε μεταξύ παραδοσιακών και καινοτόμων τρόπων σκηνοθεσίας του ελληνικού δράματος στην αρχαία, στη σύγχρονη Ελλάδα. Για παράδειγμα, το 69 η παραγωγή του Τάκη Μουζενίδη της Ηλέκτρας του Ευρυπίδη προκάλεσε σκάνδαλο επειδή τα κουστούμια της, σχεδιασμένα από τον Παύλο Μουντούδη, θεωρήθηκαν πολύ σλαβικά και επικρίθηκαν από τον ελληνικό τύπο ως εθνική προσβολή. Το 2007 η Ηλέκτρα του Πίτερ Στάιν, που βλέπουμε εδώ, που διαδραματίστηκε σε ένα σφαγείο, προκάλεσε πάλι σκάνδαλο λόγω των νεωτερισμών του. Καθώς βέβαια ακούσαμε και στην προηγούμενη ομιλία από τον προφέσορα Κωνσταντάκο, υπήρχαν μεγάλα ονόματα όπως ο Κούν, Βαγγελάτος και άλλοι καλλιτέχνες που καινοτόμησαν τον αιώνα τον 20ο. Το ενημερωμένο ελληνικό κοινό, αυτό που στο κλασικό reception λέμε knowledgeable audience. Το ενημερωμένο ελληνικό κοινό και οι κριτικοί θεάτρου που παρακολουθούν τακτικά τις παραγωγές του ελληνικού δράματος του φεστιβάλ έχουν κατά καιρούς αντισταθεί σε νέες προσεγγίσεις στη σκηνοθεσία αυτών των αρχαίων έργων. Αυτό που έχει χαρακτηριστεί από την Honda Van Steen ως η δημιουργική στροφή στην πρόσληψη της σύγχρονης τραγωδίας και γενικότερα του αρχαίου δράματος. Όμως, προς τα τέλη του 20ου και τις πρώτες δεκαετίες του 21ου αιώνα, τόσο η κριτική όσο και το κοινό γίνονται όλο και πιο ανοιχτά σε τέτοιες καινότομες παραγωγές. Πρόσφατα σημάδια νέου ανοίγματος περιλαμβάνουν και τον διορισμό της πρώτης γυναίκας καλλιτεχνικής διευθύντριας του φεστιβάλ της Ευαγγελάτου το 19. Την ίδια χρονιά το Εθνικό μας Θέατρο σηματοδότησε την επίγνωσή του για τις τρέχουσες κοινωνικές ανησυχίες, αναθέτοντας σε τρεις γυναίκες σκηνοθέτηδες την θεμελίωση της τριλογίας του Εσχύλου Ορέστιας, που έκανε την πρεμιέρα της στις 27 Ιουνίου του 19 και ήταν η τελευταία παράσταση που μπόρεσα να παρακολουθήσω προσωπικά πριν χτυπήσει η πανδημία και κλείσουν τα σύνορα της Νέας Ζηλανδίας. Παραδοσιακά, λίγες γυναίκες έχουν σκηνοθετήσει αυτή τη διάσημη αρχαία τριλογία.
Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου το 19 τόνισε ζητήματα φύλου ως απάντηση στους σύγχρονους προβληματισμούς και τις συζητήσεις που τέθηκαν από τα κινήματα Time's Up και Me Too. Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα της κρίσης και στην απεικόνισή της σε παραγωγές ελληνικής αρχαίας τραγωδίας, αξίζει να σημειωθεί ότι η πολυτάραχη ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, τόσο στους κλασικούς χρόνους, όσο και στην ίδρυση του σύγχρονου κράτους, έχει καταστεί μάρτυρας επανελειμμένων επαναλήψεων της γλώσσας της κρίσης. Κατά τη διάρκεια της πολυδιαφημισμένης οικονομικής κρίσης της Ελλάδας και του διαβόητου πλέον δημοψηφίματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση το καλοκαίρι του 2015, μια άλλη παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, η Τροαδίτσης του Ευρυπίδη, είχαν προγραμματιστεί να απεχτούν το ίδιο Σαββατοκύριακο που γινόταν το δημοψήφισμα. Η απόφαση να προχωρήσει η παράσταση ανακοινώθηκε από τον τότε καλλιτεχνικό διευθυντή Στάθη Λιβανθινό στο Εθνικό Ραδιόφωνο με τη δική του παρόντριση στον κόσμο να έρθει, να παρευρεθεί, να συνεχιστεί η παράσταση. Το πρώτο κοινό που ζούσε τα ταραχώδη χρόνια του 5ου αιώνα π.Χ. θα ένιωθε, νομίζω, πολύ συγγένεια για αυτό το είδος της ρητορικής και για το ρόλο του θεάτρου σε περιόδους κρίσης. Η ελληνική τραγωδία είναι τελικά ένα είδος που βασίζεται στην κρίση, αλλά και ένας τρόπος για την εξερεύνηση της κρίσης. Καθώς πρόσφατα ανέλησε ο καθηγητής Μιχάλης Παντελίδης σε μία online ομιλία του. Γιατί αυτή η εξερεύνηση της κρίσης επενθυμίζει στο κοινό της ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Αλλά ούτε και η αποφυγή δύσκολων ερωτήσεων είναι βιώσιμη. Στην αρχαιότητα, το θέατρο συνδέθηκε με τη θεραπεία, όπως έχει εδραιωθεί και από σύγχρονη ακαδημαϊκή παραγωγή. Δίπλα στο θέατρο της Επιδάβου βρίσκεται βέβαια το ιερό του Ασκληπιού, διάσημο για την ποικιλία και την αποτελεσματικότητα των θεραπείων που προσέφερε. Η τραγωδία και το θέατρο γενικότερα μπορούν αναμφισβήτητα να είναι επίσης αποτελεσματικά για τις σωματικές και ψυχικές παθήσεις του σήμερα όπως και τότε. Ακόμα και απλώς αν μας μεταφέρουν εικονικά στην Επίδαυρο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επιτρέποντάς μας να ξεφύγουμε έστω και για λίγο από τα φυσικά όρια των COVID bubbles μας. Επιστρέφοντας τώρα στα ακαθόδη ερωτήματα με τα οποία ξεκίνησα, νομίζω ότι η επίσημη νεοελληνική απάντηση στο ερώτημα εάν η ελληνική τραγωδία μπορεί να μας παραγωγήσει κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι ένα ηχηρό ναι. Η θετική κριτική ανταπόκριση και η συζήτηση με συναδέλφους και δημιουργούς του θεάτρου σε όλο τον κόσμο υπεδηλώνουν ότι το live stream αυτό ήταν και παρηγορητικό, αλλά και έδωσε μία έμπνευση σε άλλους καλλιτέχνες. Ήταν ένα μήνυμα ελπίδας που πρέπει να προωθήσουμε, αλλά και να αναλύσουμε. Στην αναγκαστική συνοπτική μου αυτή ανάλυση,
στο ερώτημα γιατί η σύγχρονη Ελλάδα επέλεξε να σκηνοθετήσει την ελληνική τραγωδία μέσα σε αυτή την πανδημία, περάσαμε από το καθολικό στο τοπικό, γιατί το πλαίσιο έχει πάντοτε σημασία, ειδικά όταν μελετούμε την προσήλυση. Ο ρόλος των τεχνών είναι να μας βοηθήσουν να βρούμε τρόπους για να συζητήσουμε τα φλέγοντα ζητήματα της επικαιρότητας. Αλλά όπως και με την ελληνική τραγωδία, φεύγουμε με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις. Και αυτό ακριβώς είναι που μετράει. 2 χρόνια ζούμε σε μια κατάσταση υγειονομικής κρίσης. Και έχουμε, νομίζω, συνειδητοποιήσει ότι την επιβίωση των παραστατικών τεχνών θα είναι ένας μακρύς και επίπονος αγώνας. Και ένας αγώνας που γίνεται σε μια εποχή που υπάρχουν πάρα πολλές άλλες ανταγωνιστικές προτεραιότητες και επίγουσες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές ανάγκες που αποσπούν την προσοχή από τη δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι τέχνες. Αξίζει να επαναλάβουμε τη σημασία της συνέχισης της υποστήριξης των παραστατικών τεχνών τόσο σε επίπεδο επιχειρηματολογίας όσο και οικονομικό, με όποιο τρόπο μπορούμε ως άτομα και ως πολίτες. Αναγνωρίζοντας όμως ταυτόχρονα ότι δεν θα αποδεχτούν όλοι αυτή τη γνώμη μας. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να υποστηρίξουμε τους δημιουργούς του θεάτρου στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας ως μελετητές, μεταξύ άλλων καταγράφοντας και αναλύοντας τους καινότομους τρόπους που έχουν ανακαλύψει και συνεχίζουν να βρίσκουν για τη δημιουργία τέχνης κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συμπεριλαμβάνοντας και την πρωτοποριακή χρήση της τεχνολογίας και του διαδίκτυου. Τα θεμέλια των μελλοντικών κατευθύνσεων που θα επακολουθήσουν στο θέατρο τίθονται τόσο στον βαχυπρόθεσμο όσο και στον μακροπρόθεσμο απόϊχο αυτής της κρίσης. Ας γίνουμε λοιπόν μέρος της λύσης, όποια μορφή και αν αποδειχτεί ότι θα πάρει. Τέλος, συντομία, συγχωρήστε μου ένα σύντομο εμβόλυμο. Αυτή τη στιγμή διοργανώνω ένα εργαστήριο σε συνεργασία με την καθηγήτρια Μπάρμπαρα Γκοφ του Πανεπιστήμιου του Ρέντινγκ τον Ιούνιο του 2022. Το θέμα μας, ο τρόπος πρόσληψης των παραστάσεων τραγωδίας και γενικά της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας παγκοσμίως κατά τη διάρκεια αυτής της πανδημίας. Είσαστε όλοι θερμά προσκεκλημένοι στις διαδικτυακές μας αυτές συζητήσεις και ελπίζω να δω τη συμβολή της Ελλάδας δυναμικά αντιπροσωπευτική. Εάν ενδιαφέρεστε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email. Υπάρχει ακόμα 1-2 θέσεις διαθέσιμες. Αναζητούμε ακαδημαϊκούς αλλά και θεατρικούς δημιουργούς για να λάβουν μέρος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ερωτήσεις και σχόλια είναι πάντοτε πρόσδεκτα. Εμείς ευχαριστούμε, Αναστασία, για αυτή την εξαιρετική παρουσίαση. Μάθαμε πάρα πολλά και κρατάμε για την πρόσκληση. Όσοι και όσες το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναστασία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαι λιγάκι πιο αισιόδοξος για το μέλλον των κλασικών σπουδών. Απόψε, όλες και όλοι αποδείξαμε ότι οι κλασικές σπουδές δεν είναι επιστήμες βιτρίνας ή μουσιακής προθήκης. Να βλέπουμε, να θαυμάζουμε ενδεχομένως και αστόχαστα και να μην ακουμπάμε.
Ο Αριστοφάνης είναι στον κόσμο μας, είναι δίπλα μας, είναι γύρω μας. Μας κάνει να γελάμε, μας κάνει να προβληματιζόμαστε, παρουσιάζει μια ανατομία της ζωής μας και μας βοηθά να μάθουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο μας. Η τραγωδία συνεχίζει να συγκινεί, συνεχίζει να καθαίρει την ψυχή μας από τα πάθη, να μας λυτρώνει παρηγορητικά την εποχή της πανδημίας, όπως είπε και η Αναστασία, της οικονομικής κρίσης, του πολέμου και άλλων τεταμένων συγκυριών της ανθρώπινης ζωής. Η Αναστασία είπε πάρα πολύ σωστά ότι το δράμα υποβάλλει ερωτήματα σε εμάς τους ανθρώπους και πολύ συχνά τα ερωτήματα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τις απαντήσεις. Το συμπέρασμα, προτού σας δώσω τον λόγο για τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας παρατηρήσεις και τα δικά σας ερωτήματα προς τους δύο εκλεκτούς προσκεκλημένους ομιλητές μας, είναι πιστεύω ξεκάθαρο ότι το παρελθόν δεν είναι παρελθόν. Και όπως θα πούμε σε ένα μεγάλο διεθνές συνέδριο στην Ακαδημία Αθηνών περί τα τέλη του έτους, το παρελθόν έχει μέλλον. Να ευχαριστήσουμε ξανά τον κύριο Κωνσταντάκο και την κυρία Μπακογιάννη για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και ο λόγος τώρα είναι σε εσάς για τα δικά σας ερωτήματα ή τα δικά σας σχόλια. Έχει δηλώσει... έχει εκδηλώσει την επιθυμία της να υποβάλει κάποιο ερώτημα ή να κάνει κάποια παρατήρηση η κυρία Ροζοκό και θα ξεκινήσουμε με αυτήν και μετά ο κύριος Σταμουλάκης. Αλεξάνδρα. Αντρέα, δεν ξέρω εάν ακούγομαι, με ακούτε? Ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστώ πολύ για την προτεραιότητα. Μου χάλασε ο υπολογιστής. Από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσα να παρακολουθήσω ούτε την ομιλία του κύριου Κωνσταντάκου μέσω οθόνης πλέον, μόνο να τους ακούω και της κυρίας Μπακογιάννη. Και απευθύνθηκα σε ένα συγγενικό σπίτι εδώ δίπλα που μου έδωσαν ένα κινητό και αυτή τη στιγμή σας μιλάω για πρώτη φορά από κινητό. Λοιπόν, εξαιρετικές ομιλίες και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, οι δικές μου παρατηρήσεις, ας πάρουμε πρώτα τον Αριστοφάνη. Ο Αριστοφάνης δεν είναι καθόλου εύκολο να ανέβει στη σκηνή, κατά τη γνώμη μου. Απαιτεί ευφιέστατο σκηνοθέτη και έναν πολύ καλό μεταφραστή να μπορέσει να περάσει μηνύματα του τότε σήμερα, παραδείγματος χάρη. Όταν η συκοφαντία, οτιδήποτε άλλο, η κολακία, ο κακός πολιτικός είναι διαχρονικά, αλλά όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα, παροδεί τον Μέτωνα ή κάνει λόγο για μια κατάσταση, τα σιδηρά νομίσματα του Βυζαντίου, του Βοσπόρου κλπ. Αυτά δεν παίρνουν εύκολα στο σύγχρονο θεατή. Κάπου λέει, μα ο άνθρωπος είναι θαλής. Αν αυτό κάποιος το μεταφράσει, ο άνθρωπος είναι θαλής, δηλαδή όπως εμείς λέμε σήμερα, ας πούμε, Einstein, ο άνθρωπος είναι θαλής Einstein, τότε θα μπορέσει το κοινό περισσότερα να πιάσει. Θέλει ένα πολύ καλά προετοιμασμένο κοινό για την αρχαιότητα της τότε κοινωνικές πολιτικές συνθήκες να κατανοήσουν τα κείμενά του. Τώρα, να πούμε και μερικά άσχημα. Όταν τον 59... ο Κούρν ανέβασε τους όρνηθες, έγινε ο χαμός. Στο Ηρώδιο παρουσιάστηκε τον Αύγουστο και σηκώθηκε τότε ένας θεατής κάποια στιγμή, ακούστηκε η φωνή, δεν σηκώθηκε, ακούστηκε η φωνή ενός θεατού τη στιγμή που ο πιστέτρος καλεί στην σκηνή τον ιερέα και αυτός αρχίζει και ψέλνει βυζαντινά και λέει φτάνει πια και πετιέται και ένας άλλος και λέει βλασφημία. Πετάγεται τότε το υπόλοιπο κοινό και γιουχάρει αυτούς τους δύο οι οποίοι μαζεύονται. Την άλλη μέρα ο Τσάτσος, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, που προαλυφόταν για τη θέση ακαδημαϊκού, ήταν διοικητής του ΕΟΤ, ήταν και υπουργός προεδρίας στην κυβέρνηση ΕΡΕ και δίνει εντολή να κατεβούν οι παραστάσεις. Μία μόνο παράσταση από τις τρεις παρουσιάστηκε και έχει σημασία να σας διαβάσω την απόφαση του Τσάτσου. Το χθες εμφανιστέν έργων, μιλά για τους όρνηθες, ατελέστατα προπαρασκευασμένων, απετέλεσε παραμόρφωση του πνεύματος του κλασικού κειμένου. Ορισμένα δε σκηνέ αυτού παρουσιάστησαν κατά τρόπον προσβάλλοντα το θρησκευτικό αίσθημα του λαού. Το παίρνουν οι εφημερίδες και γίνεται χαμός τώρα. Οι αντιπολιτευτικές στέκονται υπέρ της παράστασης, βγαίνει ο Φωκίων Δημητριάδης και σατυρίζει από τότε τον Τζάτσο πάντοτε με μια κότα, να τον τσιμπάει, να τον μαδάει, δεν ξέρω τι να τον κάνει. Βγαίνει η αιστεία και λέει ότι αυτοί που χειροκρότησαν δεν ήταν τίποτα άλλο, ήταν κομμουνιστές. Γιατί κάποιοι πρέπει να φταίνε σε έναν τόπο και τότε ήταν πολύ εύκολο να τα ρίχνουν σε αυτούς. Γίνεται μια σχόλιο σε επιθεώρηση τέχνης όπου αυτό σχολιάζει σωστά την αμαρτωλή θεατρική κριτική μας και υποκριτικό στρουθοκαμιλισμό. Ο Χορμούζιος τότε, διευθυντής του Εθνικού, επιτίθεται στον Κούν. Τον Κούν θα μπορούσαν να τον είχαν διαλύσει εκείνη τη στιγμή.
Ο Τερζάκης γράφει τα εξής. Ο Κούν βαδίζει στη δίχη με περισσή αφέλεια. Δεν εξηγούνται οι επισκηνείς αδεξιότητες, ούτε οι χτυπητές αμηχανίες και προχειρότητες. Το ανέτοιμο, το άριθμο ολόκληρων σκηνών, συνόλων ή το αδικαιολόγητο ολέθριο μάκρος της παράστασης. Ο Ρώτας, για τον μεταφραστή δηλαδή Ρώτα, λέει, συγχαίει τη γλώσσα του πεζοδρομίου με τον κρουστό δημοτικό λόγο. Παρ' όλα αυτά, ο Κούν κλείνεται στον εαυτό του και κάνει το εξής. Πετυχαίνει από εκεί που τον χαντάκωσαν να τον αποθεώσουν. Διότι απευθύνθηκε στο εξωτερικό. Παίρνει την παράσταση. Το 62 στο Παρίσι η παράσταση παίρνει βραβείο και από τότε το 64, 65, 66 τη γύριζε σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Συνεργάζονται με τον Μωρίς Μπεζάρ. Ένας από τους σκληρότερους κριτικούς του Λονδίνου, ο Χάρολντ Χόμπσον, λέει στους κυριακάτικους Times το 64 ότι ο Αριστοφάνης όταν ανέβασε το 414 π.Χ. την παράσταση πήρε το δεύτερο βραβείο. Αν είχε τον Κούν σκηνοθέτη θα έπαιρνε το πρώτο. Και μετά από όλα αυτά γυρίζει εδώ και όλοι πλέον του κάνουν υπόκληση του Κούν. Και αυτή είναι μια παράσταση που από τότε μέχρι το 2000 τόσο το Θέατρο Τέχνης την ανέβαζε για να δείξει παρουσία. Αυτά για να μας βάλουν σε σκέψη σχετικά με τον τρόπο που κάποιοι λόγοι και πνευματικοί άνθρωποι στη χώρα, ανέκαθεν διαχρονικά είναι όλα αυτά, λειτουργούσαν και λειτουργούν. Πρέπει δηλαδή, όσο καλό και αν είναι ένα ελληνικό έργο ή μια ελληνική παρουσία, μπορούν εύκολα να την καταστρέψουν και να την χαντακώσουν για διαφόρους λόγους, μικρούς, και όταν αυτό πάει στο εξωτερικό και αναδειχθεί, γυρίζουν μετά όλοι και λένε τι υπέροχο πράγμα είναι αυτό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σχετικά με τους Πέρσες του Εσχύλου, θυμήθηκα τα εξής. Είναι ένα έργο που παίχτηκε πολύ παραμονές της Επανάστασης. Και σε περιοχές εκτός βέβαια ελλαδικού χώρου, όπως στην Κωνσταντινούπολη. Παραμονές του αγώνα, προτού ο Ιψηλάντης βγάλει την προκήρυξη και ξεκινήσει, σε ένα αρχοντόσπιτο της Κωνσταντινούπολης, μυστικά διαβάστηκαν Πέρσες. Και αυτός που διάβασε ήταν ένας μαθητής από τη σχολή Κηδωνιών. Από τους Πέρσες ο Σίλεϊ εμπνεύστηκε το φιλελληνικό δράμα «Χελάς», που το γράφει το φθινόπωρο του 21. Οι Πέρσες εντάσσονται στην μακρά πορεία συγκρούσεων μεταξύ Ελλάδας και Ασίας. Και κάτι άλλο έτσι για την ιστορία, το 1889 που εορτάζονται οι γάμοι τότε διαδόχου Κωνσταντίνου, Πέρσες ανεβαίνουν με μουσική ενός Γερμανού συνθέτη. Δεν είναι τυχαίο, διότι και τότε έχουμε κόντρες μεταξύ του μικρού ελλαδικού κράτους που θέλει να απλωθεί και να πάρει εδάφη που ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, όπως είναι Λάρισα, όπως είναι Μακεδονία και Ήπειρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να με ακούσατε και αν διακοπεί στη συνέχεια η σύνδεσή μου, πιστέψτε με, δεν θα φταίω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Δεν ξέρω αν ο Γιάννης ή η Αναστασία θέλουν να κάνουν κάποιο σχόλιο. Πρώτα πάμε στον κύριο Σταμουλάκη. Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ την κυρία Ροζοκόκη για αυτές τις παρατηρήσεις και τις προσθήκες για την μοίρα ιδίως των ορνήθων του Κούν το 1959. Ήθελα να μιλήσω κι εγώ, αλλά δεν θα με έπαιρνε ο χρόνος για να μπορέσω να κάνω την επισκόπηση που ήθελα. Να πάρω τα πράγματα με τη σειρά, διότι είχαμε μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα σημεία που έθιξε η κυρία Ροζοκόκη. Το πρώτο βέβαια είναι το πρόβλημα της μετάφρασης και ιδίως της έβρεσης αντιστοιχιών με το σύγχρονο κόσμο. Αυτό είναι το μέγα πρόβλημα. Στον Αριστοφάνη το είχε επισημάνει ήδη ο Γρηγόρης Σιφάκης στο κλασικό του μελέτημα, το πρόβλημα της μετάφρασης του Αριστοφάνη, και είναι το μόνιμο βάσανο, ο μόνιμος εφιάλτης ή όνειρο, όπως το πάρουμε, όλων των δημιουργών που θέλουν να καταπιεστούν με τον Αριστοφάνη, είτε μεταφραστικά είτε σκηνοθετικά. Πώς τα επικαιρικά στοιχεία της αριστοφανικής κωμωδίας θα μπορέσουν να περάσουν στο σύγχρονο κοινό. Τι είδους αντιστοιχίες θα μπορέσει κανείς να κάνει με την τωρινή, την σημερινή επικαιρότητα, ώστε να μπορέσουν αυτά τα αστεία να λειτουργήσουν και όχι να απαλληφθούν εντελώς από την κωμωδία, για να δούμε τι ακριβώς θα απομείνει εάν απαλληφθούν όλα αυτά. Εδώ πια έχει να κάνει ακριβώς, εδώ είναι η μεγάλη σημασία του ερμηνευτικού κώδικα, τον οποίο επιλέγει ένας δημιουργός, ένας σκηνοθέτης, ας πούμε, για την παράστασή του. Οπότε, με βάση αυτόν, θα μπορέσει να βρει λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένες αντιστοιχίες για τις επικαιρικές αναφορές και τους επικαιρικούς συμβολισμούς της αρχαίας κωμωδίας. Μία μονάχα παρατήρηση θα ήθελα να κάνω εδώ, ότι πολλές φορές
δεν ξέρει κανείς πώς μπορεί να γίνουν κατανοητές και να προσληφθούν από το κοινό, ιδίως σε ταραγμένες περιόδους, τέτοιου είδους αντιστοιχίες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό σημείο είναι η παράβαση των βατράχων, νομίζω ανέφερε και η κυρία Ροζοκόκη τα σχετικά με τα νομίσματα, τα σιδερένια νομίσματα και ούτω καθεξής, τα οποία εκτός αν ήταν η αναφορά στις νεφέλες, πάντως και στους βατράχους παραλληλίζονται η πολιτική της Αθήνας με τα καινούρια υποτιμημένα νομίσματα, σε αντίθεση με τους παλιούς που είχαν τη μεγάλη αξία των παλαιών νομισμάτων. Πώς ακριβώς θα περάσει αυτό τώρα στο σύγχρονο κοινό? Πριν στην Λυσιστράτη, νομίζω κάποια Λυσιστράτη η οποία παρουσιάστηκε στη δεκαετία του 60, λίγο πριν από την Χούντα, ακόμη σε εκείνο το λεγόμενο στην χαμένη άνοιξη της φιλελευθερωποίησης επί Γεωργίου Παπανδρέου, όπου είχαν δοθεί και κάποιες αμνηστίες στους πολιτικούς εξορίστους, κάποιος σκηνοθέτης τότε, ίσως ο Κούν, είχε προσπαθήσει να προσαρμόσει την παράβαση κατά τέτοιον τρόπο, ώστε το μήνυμα που δίνεται να είναι η επιστροφή των πολιτικών εξορίστων, των πολιτικών εξορίστων του παλιού ΕΑΜ και λοιπά, που είχαν φύγει από τον εμφύλιο, στην Ελλάδα με τη νέα αμνηστία. Μετά την Χούντα, όταν παρουσίασε ο Σπύρος Ευαγγελάτος τους βατράχους, χωρίς ιδιαίτερη πολιτική φόρτιση, όσο έχω μπορέσει να βρω, διότι βέβαια δεν μπορούσα να παρακολουθήσω εγώ τότε την παράσταση σε ηλικία 3-4 ετών, αλλά όσο έχω μπορέσει να βρω, όταν παρουσίασε ο Ευαγγελάτος την παράσταση των βατράχων μετά τη Χούντα, η παράβαση προσλήφθηκε από μερίδα του κοινού ως συνηγορία υπέρ της αποφυλάκησης των προτετίων της Χούντας, οι οποίοι είχαν κλειστεί στη φυλακή με βαριές ποινές, και μέρος του κοινού, ανεξάρτητα από τις προθέσεις του σκηνοθέτη, το προσέλαβε αυτό συνηγορία υπέρ της επιείκειας προς τους προτετίους της Χούντας. Οπότε είναι πάντοτε επικίνδυνο, διότι μπορεί το πράγμα με τις σύγχρονες αντιστοιχίες να ξεφύγει, ιδίως σε περιόδους τεταμένης πολιτικής ατμόσφαιρας, να ξεφύγει από τις προθέσεις του σκηνοθέτη και να προσληφθεί με διαφορετικούς τρόπους από το κοινό, ενδεχομένως και με διαφορετικούς τρόπους από διαφορετικές μερίδες του κοινού. Για τους όρνηθες του Κούν το 59 είναι βέβαια διαβόητο αυτό το σκάνδαλο το οποίο μας θύμισε η κυρία Ροζοκόκη, ίσως το πρώτο και πιο διαβόητο σκάνδαλο της Επιδαύρου. Ο συνάδελφος Γιώργος Σαμπατακάκης από το Πανεπιστήμιο των Πατρών έχει γράψει μια σειρά άρθρων για τέτοια σκάνδαλα της Επιδαύρου, που αναφέρεται και στους όρνηθες του Κούν και βέβαια και στην άλλη παράσταση που θα άξιζε να μνημονεύσουμε εδώ σε σχέση και με την παρουσίαση της κυρίας Μπακογιάννη, στους Πέρσες του Ντίμητερ Γκότσεφ στην Επίδαυρο, στις αρχές της δεκαετίας, νομίζω, του, πότε ήταν, το 2012, πάντως εκεί περίπου, που προξένησε και αυτή η παράσταση σχόλια και φωνές έσχος, ντροπή από το κοινό. Εκεί ήμουν στο κοινό και θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν ο καημένος ο Καραθάνος, ο οποίος έπαιζε τον Ξέρξη εκεί και όχι τον Δαρείο, στάθηκε πάνω στη Θυμέλη και του φώναζε να πω κάτω: «Φύγε από τη Θυμέλη, βάρβαρε, πλάσφημε, βέβηλε!» Και μετά σχολιάστηκε βέβαια πάρα πολύ στις εφημερίδες αυτή η παράσταση, μια παράσταση που αδικήθηκε κατά τη γνώμη μου, καθότι ήταν μια συνεπέστατη μπρεχτική ανάγνωση των Περσών. Στους όρνηθες του Κούν το 59, οπωσδήποτε, όπως ανέφερα και εγώ σε μία ανοίξη, υπήρχε κριτική, υπήρχαν αιχμές ενάντια στον φιλοαμερικανισμό της τότε κυβέρνησης, στις βάσεις των Αμερικανών, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι το μεγάλο σκάνδαλο δεν προκλήθηκε τόσο πολύ από τις πολιτικές αιχμές της παράστασης. Προκλήθηκε για θρησκευτικούς λόγους. Εκείνο το οποίο ξεσήκωσε το κοινό, όπως ανέφερε και η κυρία Ροζοκόκη και το διαβάζει κανείς στις πηγές της εποχής, ήταν η σκηνή του ιερέα, που είχα νομίζω και μια φωτογραφία από νεότερη παράσταση στο PowerPoint μου. Ο ιερέας, ο οποίος άρχισε να μιλάει με βυζαντινή ψαλμωδία και να παροδεί εμφανώς την Ορθόδοξη λειτουργία. Αυτό προξένησε τις αντιδράσεις με το έσχος ντροπή από το κοινό. Αυτό σχολιάστηκε μετά στις εφημερίδες. Ήταν δηλαδή κυρίως, ξεκίνησε τουλάχιστον από την πρόκληση του θρησκευτικού αισθήματος του κοινού, μόνο ότι σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα ενάντια στο κοινό θρησκευτικό αίσθημα, αυτό που έκανε ο Κούν θα θεωρούνταν ως παιδικό παιχνίδι, ας πούμε, κάτι τελείως αθώο σε σχέση με αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό ήταν που προξένησε κάποιες αντιδράσεις και μετά βέβαια
και οι αιχμές ενάντια στην κυβέρνηση οπωσδήποτε θα συνδέθηκαν και θα έπαιξαν το ρόλο τους για την απαγόρευση της πρώτης αυτής παράστασης. Από εκεί και πέρα βέβαια, το να γράψουμε η Χόντα Βαν Στίν, η οποία έχει γράψει θαυμάσια κείμενα για την παράσταση αυτή και έχει αναλύσει τον ρόλο των ορνήθων του Κουν εν γέννη στην νεοελληνική ιδεολογία και στον νεοελληνικό πολιτισμό και ως κλασική παράσταση μετά, έχει γράψει και κάποιες υπερβολές, όπως ας πούμε ότι η παράσταση αυτή κλώνησε βαθύτατα τα θεμέλια της διακυβέρνησης του Καραμανλή. Αυτό δυστυχώς στην Ελλάδα δεν είναι σε καμία παράσταση σε θέση να το κάνει. Εκείνη που κλώνησε τα θεμέλια της κυβέρνησης του Καραμανλή δεν ήταν η παράσταση του Κουν, αλλά η Βασίλισσα Φρυδερίκη. Για να πούμε του στραβού το δίκιο, του χουρμούζιο το δίκιο ενδεχομένως ή κάποιων κριτικών, φαίνεται ότι η παράσταση του Κουν του 59 ήταν όντως απροετοίμαστη και καλλιτεχνικά κάπως ελαττωματική. Αυτό προκύπτει και από τις μαρτυρίες τις οποίες έχουμε. Και ο Κουν μετά όταν την πήγε στο εξωτερικό και κέρδισε το βραβείο στο Θέατρο των Εθνών, έγραψε ο κριτικός αυτός ότι θα μπορούσε να έχει κερδίσει το πρώτο βραβείο Αριστοφάνης με σκηνοθέτη τον Κουν, ήταν μια παράσταση ξαναδουλεμένη. Ένας παράγων μάλιστα ήταν βασικός πιστεύω, στην παράσταση του 59 οι χορογραφίες ήταν της Ραλούς Μάνου. Στην παράσταση μετά που πήγε στο εξωτερικό, η Ραλού Μάνου αντικαταστάθηκε από τη Ζουζού Νικολούδη. Δεν βλέπω εδώ να είναι μαζί μας η Κάτια Σαβράμη, που είναι η μελετήτρια της Ζουζού Νικολούδη και έχει γράψει μια σχετική μονογραφία. Αλλά πάντως εκεί μπορεί να καταφύγει κανείς για τα σχετικά στοιχεία. Αντικαταστάθηκε από τη Ζουζού Νικολούδη, η οποία έδωσε στους όρνηθες του Κουν την κλασική τους μορφή. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα στις αλλεπάλληλες αναβιώσεις, εγώ τους πρωτοείδα το 85 όσο ζούσε ο δάσκαλος ακόμη και βγήκε ο δάσκαλος ο Κουν στην Επίδαυρο μετά να χαιρετήσει και μετά βέβαια υπήρχαν πολλές αναβιώσεις στο θέατρο τέχνης. Αυτό που βλέπουμε είναι η ξαναδουλεμένη εκδοχή. Όχι η εκδοχή του 59, η οποία όντως φαίνεται πως είχε κάποια προβλήματα και στη χορογραφία και σε άλλα στοιχεία, σε ζητήματα συνέχεια, σε ζητήματα αρτιότητας της παράστασης. Οπότε είναι αλήθεια αυτό που είπατε, κυρία Ροζοκότη, πολλές φορές μας έρχονται έτσι απ' έξω και αναγνωρίζουμε όψιμα εδώ αυτό που αναγνωρίστηκε απ' έξω, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι αυτό που παρουσιάστηκε μετά ήταν μια πιο ξαναδουλεμένη παράσταση, ενώ η παράσταση του 59 πρέπει να είχε κάποια ελαττώματα. Κατά τα άλλα, να προσθέσω κι εγώ, οι Πέρσες είχαν όντως πολύ μεγάλη σημασία και για την Ελληνική Επανάσταση. Θα θυμηθώ εγώ ένα άλλο ανέκδοτο που λέγεται για τον Κοραή, ότι όταν ο Κοραής έμαθε τα νέα για την Αγία Λαύρα και το ξέσπασμα της Επανάστασης του 21, ο γέρος πια Κοραής έβαλε έναν μαθητή του να του κατεβάσει από το ράφι τον τόμο με τις τραγωδίες του Εσχύλου και να του διαβάσει το κομμάτι εκείνο με το «Είτε ο παιδες Ελλήνων» από την ρίση του Αγγελιοφόρου. Ευχαριστώ. Καταιγιστικός ποταμός γνώσης ο Γιάννης Κωνσταντάκος, όπως πάντα, και καθηλωτικός. Γιάννη, πρωτού δώσω το λόγο στην Αναστασία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Έκανες μια αναφορά στη Χούντα και το δικό μου ερώτημα είναι εάν έχει μελετηθεί η χρήση του Αριστοφάνη, εν γέννη θα έλεγα του δράματος, από απολυταρχικά χουντικά καθεστώτα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Κάπου είχα διαβάσει ότι ο Ιωάννης Λαδάς, στέλεχος της Χούντας του 67, μεταξύ άλλων και διοικητής της ΕΑΤΕΣΑ, είχε καταγράψει σε κείμενό του την απόφαση των συνταγματαρχών να καταδικάσουν και να αποκλείσουν 1046 κείμενα, μεταξύ άλλων και του Αριστοφάνη, των τριών τραγικών, και του Αριστοτέλη, τα οποία έκριναν οι άνθρωποι του καθεστώτος τότε ότι ήταν υπεύθυνα για την μεγάλη διαφθορά του ελληνικού λαού. Δεν ξέρω αν ωστόσο αυτή η πληροφορία αληθεύει. Έχουμε μελέτες για την χρήση του Αριστοφάνη από τα πολιταρχικά καθεστώτα για σκοπούς προπαγάνδας. Ανδρέας, ευχαριστώ. Αυτό που λες είναι ενδιαφέρον. Κάτι συγκεκριμένο δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που έχουμε είναι κυρίως οι μελέτες για παραστάσεις του Αριστοφάνη ενάντια σε απολυταρχικά καθεστώτα.
για την χρήση του Αριστοφάνη με αυτόν τον τρόπο, και εδώ ουσιαστικά με τον Λαδά θα είχαμε κάτι σαν δίωξη του Αριστοφάνη από απολυταρχικά καθεστώτα. Για τον Λαδά υπάρχει εν γέννητο. Φαίνεται ότι ο Λαδάς, που είχε και τη φήμη του αδιάφθορου τότε μεταξύ των στελεχών της Επταετίας, παρακολουθούσε κάπως και τις κινήσεις στο πολιτισμικό γίγνεσθε. Υπάρχει άλλο ένα ανέκδοτο που και εγώ δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει, ότι κάλεσε σε κάποια στιγμή κάποιους διανοούμενους καθηγητές πανεπιστημίου και τους είπε: για ποιον λόγο να πάψετε να γράφετε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήσαν ομοφυλόφιλοι. Αναφέρονται φυσικά στον παιδικό έρωτα και τους κάλεσε και τους είπε ότι δεν επιτρέπεται να γράφετε τέτοια πράγματα. Τώρα, για την χρήση, δεν ξέρω τώρα για την δίωξή του από απολυταρχικά καθεστώτα για επαναστατικές παραστάσεις. Όχι, υποθέτω ότι η βιβλιογραφία, όσο ξέρω, επικεντρώνεται σε απαγορεύσεις όπως εκείνη του Κούν. Σε άλλες περιπτώσεις απαγορεύσεις παραστάσεων του Αριστοφάνη, δεν θυμάμαι να υπάρχουν εντυπωσιακές. Θα ήταν βέβαια μια ενδιαφέρουσα μελέτη να κοιτάξει κανείς ποιες παραστάσεις του Αριστοφάνη ανέβηκαν στην Ελλάδα στη διάρκεια της Επταετίας. Θα διαπίστωνε ενδεχομένως κανείς ότι κυριαρχούσε η σχολή του Σολομού, η οποία δεν φόρτιζε πολύ με πολιτικά μηνύματα τις παραστάσεις του Αριστοφάνη. Ενώ και ο Κούν τις βασικές του παραστάσεις για τον λαϊκό ελληνικό εξπρεσιονισμό, Αχαρνή Ειρήνη, τις έκανε μετά την Επταετία. Οπότε θα ήταν ενδιαφέρουσα μια τέτοια μελέτη. Για την χρήση, αυτό που είπες τώρα, για την χρήση από απολυταρχικά καθεστώτα, ήταν ενδιαφέρουσα επίσης μια μελέτη. Μπορεί κανείς να βρει σκόρπια στοιχεία στη βιβλιογραφία, του πώς τα έργα του Αριστοφάνη έχουν χρησιμοποιηθεί από συντηρητικούς κύκλους για να προβάλλουν και πιο αντιδραστικά μηνύματα, για να χτυπήσουν προοδευτικές παρατάξεις, όπως δηλαδή πιστεύεται από πολλούς, μεταξύ των οποίων και εμένα, ότι λειτουργούσαν και οι κωμωδίες στην αρχαία Αθήνα, που μπορεί ήταν σύστημα έτσι εντεταγμένες σε ένα χαλαρό σύστημα προπαγάνδας της συντηρητικής μερίδας και της ανώτερης τάξης για να δυσφημιστεί η ριζοσπαστική δημοκρατία των δημαγωγών. Αυτό έχει συμβεί αρκετά σπάνια. Βλέπει κανείς, ας πούμε, ότι που και που ο Κρίστοφ Μάρτιν Βίλαντ, ο μέντορας αυτός του Γκέτε, είχε μεταφράσει Αριστοφάνη και στον πρόλογο είχε χρησιμοποιήσει τους υπείς του Αριστοφάνη και άλλα έργα για να επικρίνει την Γαλλική Επανάσταση. Παρομοίαζε τους δημαγωγούς της Αθήνας με τον Ροβεσπιέρο και τους άλλους αιματηρούς ηγέτες της Γαλλικής Επανάστασης. Ήμασταν όμως σε μια εποχή όπου η Επανάσταση είχε ξεφύγει εντελώς βέβαια από τους αρχικούς της σκοπούς και όπου τα κεφάλια έπεφταν κατά δεκάδες καθημερινά. Οπότε δεν θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Βίλαν, που ήταν ούτως ή άλλως ποιητής του διαφωτισμού, ήθελε να χρησιμοποιήσει τον Αριστοφάνη για να χτυπήσει εν γέννη τα ιδεώδη της Επανάστασης. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Χένρι Φίλντινγκ και άλλοι Εγγλέζοι διανοούμενοι χρησιμοποίησαν τον Αριστοφάνη επίσης για να χτυπήσουν τους Ουίγους, τον Walpole, τον Ουίγο πρωθυπουργό της Αγγλίας τότε, που ήταν υποτίθεται η πιο προοδευτική μερίδα σε αντίθεση με τους Tories. Αλλά είναι αλήθεια ότι αυτό που κυρίως προξένησε τη μνήμη τους ήταν η προσπάθεια του Walpole να ελέγξει τον τύπο και τις παραστάσεις και να επιβάλλει ένα είδος λογοκρισίας για να μην επικρίνεται πάρα πολύ η διακυβέρνησή του. Οπότε αυτό ήταν περισσότερο και όχι πιο προοδευτικά πολιτικά μέτρα που επικρίθηκαν τότε. Είναι εν γέννη περιορισμένη, πιστεύω, η χρήση του Αριστοφάνη από αυταρχικά καθεστώτα ή από συντηρητικά καθεστώτα για την προώθηση αντιδραστικών ιδεών ή για την καταπολέμηση προοδευτικών ιδεών στον σύγχρονο κόσμο. Αυτό που είπες πάντως, μία μελέτη του τι θα συνέβαινε με τις αριστοφανικές παραστάσεις στην Επταετία, αυτό θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν πολύ ενδιαφέρον όντως. Αναστασία, κάποιο σχόλιο και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα ερωτήματα. Ξεκινώντας από το δικό σου ερώτημα πρώτα, Ανδρέα μου, στην τραγωδία υπάρχει έργο για το πώς χρησιμοποιήθηκε την περίοδο της Χούντας και επίσης και πώς χρησιμοποιήθηκε μετά τον εμφύλιο πόλεμο. Το έργο της Χούντας Βαστίν είναι σε αυτό το τομέα πάρα πολύ σημαντικό και μαζί και ένα κεφάλαιο που είχαμε τη χαρά να μας δώσει στον τόμο για το War as Spectacle, συζητώντας πώς η Χούντα προτιμούσε κάποιες άλλες, όχι την αρχαία τραγωδία που ήταν λίγο too much που λέμε στα ελληνικά, στα αγγλικά, προτιμούσαν να έχουν αυτά τα μεγάλα θεάματα για τις νίκες
που τις αρχαίες δίκες, τα Θερμοπύλες, ο αρχαίος Αλέξανδρος κτλ. Και όχι την τραγωδία που καθώς συζητούσαμε μας βάζει τόσα πολλά ερωτήματα και μας κεντρίζει και μας θυμίζει ότι και οι εχθροί μας έχουν τα ίδια συναισθήματα και αισθάνονται θλίψη, όπως βλέπουμε στο έργο του Εσχύλου οι Πέρσες. Με αυτό γυρίζω στο ερώτημα της κυρίας Ροζοκόκη. Ευχαριστώ πρώτα που μας επενθυμίσατε τον πολύ σημαντικό ρόλο που παίζουν οι Πέρσες και και τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά και μετά. Νομίζω είναι επειδή έτυχε να είναι... Όλα κεφαλαία. Κεφαλαπράγματα. Το πρώτο. Επειδή οι Πέρσες είναι η παλαιότερη ισοζώμενη ελληνική τραγωδία, ίσως είναι και ένας από τους λόγους που σε στιγμές δύσκολες ξαναγυρίζουμε πάλι στους Πέρσες και τους ξαναφέρουμε στη στιγμή και γι' αυτό το λόγο στη συζήτηση γενικά στην ελληνική κοινωνία και παραπέρα. Ευχαριστώ επίσης τον κύριο Κωνσταντάκο για την επιθύμηση της παράστασης του Κότσες του 12, που δυστυχώς δεν μπόρεσα να τη δω, αλλά έχετε δίκιο, πρέπει και αυτή να μπει στο πλαίσιο της συζήτησης. Αυτό που έχει νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε επικεντρωθεί περισσότερο στο ανθρώπινο, στην ενσυναίσθηση, σε ανθρώπινο επίπεδο, σαν μήνυμα, σαν κύριο μήνυμα της τραγωδίας του Εσχύλου, παρά τόσο πολύ στη σύγκρουση Ανατολής με Δύσης. Βέβαια, κάθε καινούργια παράσταση προσπαθεί να μιλήσει στο κοινό εκείνης της στιγμής. Και νομίζω αυτό το ανθρώπινο μήνυμα, καθώς ανέφερε και ο τύπος, ήταν η κατάλληλη στιγμή να παρουσιαστεί, να τονιστεί σε αυτή την παράσταση το 20 που όλοι περνούσαμε μια τόσο δύσκολη περίοδο που δυστυχώς συνεχίζεται. Το αφήνω εδώ. Αναστασία, ευχαριστούμε πολύ. Να αναφέρω και εγώ, αφού έκανες την αναφορά, ότι έχει εκπονηθεί μια εξαιρετική και εξαιρετικά μεστή περιεχομένου διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης σχετικά με τη χρήση της τραγωδίας από τους συνταγματάρχες κατά την περίοδο της επταετίας εδώ στην Ελλάδα. Και ετοιμάζουμε με μια ομάδα Βρετανών καθηγητών μια παρουσίαση η οποία θα γίνει στην Οξφόρδη τον επόμενο μήνα σχετικά με το πόσο ο Winston Churchill είχε μελετήσει τα κλασικά κείμενα και θα γίνουν και συγκεκριμένες αναφορές, αν δεν κάνω λάθος, και στους τρεις τραγικούς. Πολύ ωραία. Θα σας ενημερώσω τις λεπτομέρειες. Ο λόγος του κύριου Σταμουλάκη τώρα, παρακαλώ, για τη δική του τοποθέτηση και μετά η κυρία Ροζοκόκη για ένα συμπληρωματικό σχόλιο, φαντάζομαι. Κύριε Σταμουλάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χάρηκα και τις δύο εισηγήσεις και αξίζουν συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές. Έγινε πολλής λόγος για παραστάσεις, σύγχρονες παραστάσεις αρχαίου θεάτρου. Δεν θα τοποθετηθώ. Σύντομα θα θέσω την ερώτηση κατευθείαν. Ρωτώ λοιπόν, πάμε στο θέατρο για να δούμε Αριστοφάνη, εννοώ να ακούσουμε τον κωμικό λόγο του Αριστοφάνη, του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και να αποδράσουμε λίγο από την εποχή μας ή για να ακούσουμε την εκδοχή του σκηνοθέτη. Θέλω να πω, δεν θα ήταν πιο έντιμο να γράψει κανείς τη δική του Αντιγόνη, τη δική του Ηλέκτρα, τη δική του Λυσιστράτη και όχι να διασκευάζει σύμφωνα με τις δικές του επιλογές και σύμφωνα με τους δικούς του στόχους το λόγο και την ιδέα του Αριστοφάνη ή του Εσχύλου κτλ. Δηλαδή,
Δεν ενοχλούν άραγε οι ιδεολογικές παρεμβάσεις, οι σύγχρονες ιδεολογικές παρεμβάσεις σε έργα άλλων, αρχαίων ή νεότερων. Δεν θα ενοχλούνταν οι ίδιοι συγγραφείς αν έβλεπαν μια τέτοια παράσταση στην οποία γίνονται ιδεολογικές παρεμβάσεις στο δικό τους έργο. Αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταμουλάκη, για το ερώτημα. Να πάρουμε και το συμπληρωματικό σχόλιο της κυρίας Ροζοκόκη και μετά μια γενική τοποθέτηση από τους δύο προσκεκλημένους μας. Αλεξάνδρα. Ναι, ευχαριστώ, Ανδρέα. Κάτι που θυμήθηκα πάλι σχετικά με τους Πέρσες και αξίζει να ακουστεί. Το 1964 ο Κουν σχεδίαζε να ανεβάσει Πέρσες. Απευθύνθηκε στο Μουλά για μια καινούρια μετάφραση. Ο Μουλάς δέχτηκε και ήταν ο Βασίλης Βασιλικός που δακτυλογραφούσε τις σελίδες που του έδινε ο Μουλάς. Τώρα, το καλοκαίρι του 65, είμαστε στην κρίση των Ιουλιανών και οι Πέρσες, μετά από μια επιτυχημένη πορεία σε Λονδίνο και Παρίσι, ανεβαίνουν στο Ηρώδιο. Τούτη τη φορά, ο Κουν ξέρει τη διαδρομή. Για να γίνει αποδεκτός στην Ελλάδα, θα περάσει πρώτα από το εξωτερικό. Επίσης, κάτι που θυμήθηκα σε μια πρόσφατη, που είδα δηλαδή, η συνέντευξη είναι παλιά, αλλά εγώ το είδα τώρα πρόσφατα στην τηλεόραση, του σκηνοθέτη Ζερβουλάκου, ο οποίος ανέβασε τη Λυσιστράτη τότε, είπε ο ίδιος ότι έτυχε να κάποια στιγμή να συναντήσει το Λέσκι και να μιλήσει μαζί του. Και αυτός του έδωσε την εξής συμβουλή. Για να το ανεβάσει σωστά, απόβαλε το χριστιανό που έχεις μέσα σου. Και έτσι δεν είναι τυχαίο που σε αυτή την εκδοχή του Ζερβουλάκου έχουμε και αρκετά σεξι σκηνές ή η πρωταγωνίστρια είναι αρκετά σεξι για την έτσι, ντυμένη. Επίσης ο ίδιος είπε ότι είναι και ένα έργο το οποίο γυρίστηκε χωρίς κανένα ντεκόρ. Είναι όλα φυσικά σε μια γειτονιά της Πλάκας. Αυτά θυμήθηκα και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, Αλεξάνδρα, Γιάννη, Αναστασία, ένα σχόλιο. Αν θέλετε, αν έχετε κάτι. Μπορώ να ξεκινήσω, Ανδρέα μου, γιατί το θέμα αυτό, όταν πάμε να δούμε μία σύγχρονη παράσταση των αρχαίων δραμάτων, είτε τραγωδίας, είτε κωμωδίας, τι βλέπουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο, μεγάλο και καυτό ζήτημα στον χώρο της πρόσληψης. Και υπάρχουν βέβαια και μία γκάμα από απόψεις. Λέω μόνο για τη δική μου, την προσωπική άποψη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δούμε ό,τι είδαν το αρχαίο κοινό τον 5ο αιώνα π.Χ. Δεν είμαστε οι αρχαίοι Έλληνες εκείνης της στιγμής. Έχουμε τελείως διαφορετικές εμπειρίες. Μπορούμε βέβαια και πρέπει να σκεφτούμε για το πλαίσιο του 5ου αιώνα και πόσο επηρέαζε το κοινό, φυσικά, αλλά δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια ή μάλλον τα σάνδαλα των αρχαίων. Πάντοτε μας επηρεάζει ο δικός μας ο καιρός. Και κατά τη γνώμη μου, μία παράσταση η οποία δεν μπορεί να μιλήσει στο σύγχρονο κοινό, έχει αποτύχει. Πρέπει να μπορέσει να συνδεθεί με το κοινό, να κινήσει το κοινό, να το μόνο βάλει που δεν ερωτήσει. Μίλησα για παραστάσεις, μίλησα για τον αρχαίο λόγο, ο οποίος διασκευάζεται πολλές φορές. Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο, δεν ξέρω. Φυσικά δεν μπορούμε να αναβιώσουμε την παράσταση του Αριστοφάνη, όμως τον λόγο του Αριστοφάνη τον θέλω, μου χρειάζεται. Υπάρχουν γκάμα παραστάσεων, ακόμα και στο εξωτερικό παίζονται κάποια έργα στα αρχαία ελληνικά, βέβαια. Όχι στα αρχαία ελληνικά, στα νέα ελληνικά, λέω, το λόγο του Αριστοφάνη σε οποιαδήποτε γλώσσα, αλλά το λόγο του Αριστοφάνη. Και πάλι θα έλεγα ότι η μετάφραση είναι μία, αλλάζει το κείμενο, είναι αναπόφευκτο, κατά τη γνώμη μου. Και κάθε μετάφραση φέρνει κάτι διαφορετικό.
Υπάρχει βέβαια και μία γκάμα, πάμε από μετάφραση, από translation, μέχρι και μία καινούρια αντιμετώπιση, μία adaptation, μία που πραγματικά αλλάζει το έργο και το ομολογεί και λέει έχουμε αλλάξει, δεν είναι αυτή μόνο η Αντιγόνη ας πούμε του Σοφοκλή, είναι και μία σύγχρονη Αντιγόνη, μία σύγχρονη Λέκτρα κτλ. Καθώς είπα, είναι θέμα που όντως πάρα πολύ συζητείται στο χώρο της προσήλυψης. Πιστεύω προσωπικά ότι και η μετάφραση πάλι πρέπει να γίνεται κατανοητή από το κοινό της. Γι' αυτό μου αρέσουν παραστάσεις που βάζουν κάποια αρχαία, αλλά είναι στη σύγχρονη γλώσσα. Γιατί μας επιθυμίζουν ότι είναι γραμμένο στα αρχαία ελληνικά, αλλά επίσης ότι δεν είμαστε στην αρχαιότητα, είμαστε στο σύγχρονο κόσμο. Αυτά είναι πάντοτε προσωπικές απόψεις. Εγώ ανήκω στα αυτό που θα έλεγα στην λίγο πιο ριζοσπαστική πλευρά της προσήλυψης και πιστεύω ότι το κείμενο και η παράσταση πρέπει να μιλάει στο σύγχρονο κοινό, να το συγκινεί, αντί να είναι μουσια και λίγο να προσπαθεί να κυνηγά αυτό που λένε το πρωταρχικό, που δεν μπορούμε δυστυχώς όσο και να προσπαθήσουμε να το φτάσουμε. Αυτή, καθώς είπα, είναι η προσωπική μου άποψη. Ευχαριστώ πολύ, Αναστασία. Γιάννη, ένα σχόλιο σε αυτό το θέμα, γιατί έχει ενδιαφέρον. Πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον και σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Σταμουλάκη, για την παρατήρηση αυτή, η οποία νομίζω είναι στο κέντρο του προβληματισμού μας εν γέννη για το πώς ανεβαίνει το αρχαίο δράμα σήμερα. Θα έλεγα κι εγώ, όπως και η κυρία Μπακογιάννη, ότι το ζητούμενο είναι πώς όταν ανεβάζει κανείς μία παράσταση αρχαίου δράματος σήμερα, είτε πρόκειται για τραγωδία είτε για κωμωδία, να καταστήσει το έργο ενδιαφέρον για το σύγχρονο κοινό, να έχει το έργο κάτι να πει για τους θεατές σήμερα, οι οποίοι θα το δούνε στην χρονιά που διανύουμε, στις περιστάσεις του κόσμου που ζούμε. Αλλιώς η παράσταση θα γίνει λίγο πολύ μουσιακή. Είναι όμως πολύ σωστό αυτό που έθεσε εσύ ως προβληματισμό για το κείμενο της τραγωδίας. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο σκηνοθέτης, ο δημιουργός, ο θεατράνθρωπος να μπορέσει να κάνει το έργο όπως είναι, ή με ελάχιστες μεταβολές, όσες κρίνονται αναγκαίες για την παράσταση, περικοπές ή κάτι τέτοιο, να μιλήσει στους σύγχρονους θεατές, να το προσαρμόσει στα μηνύματα της εποχής μας. Εάν αρχίσει να κάνει εκτεταμένη διασκευή του κειμένου, όπως αυτές τις οποίες όντως βλέπουμε πολλές φορές στα σημερινά θέατρα, να προσθέτει ή να αφαιρεί πράγματα κατά βούληση, να αντικαθιστά το κείμενο του αρχαίου ποιητή με δικό του κείμενο, τότε το έντιμο είναι όντως να δηλώσει ότι πρόκειται για μια δική του διασκευή βασισμένη στο αρχαίο έργο. Όπως ας πούμε, ο Ανούγη δεν είπε μετάφραση της Αντιγόνη Σοφοκλή, είπε Αντιγόνη του Ζων Ανούγη βασισμένη στο έργο του Σοφοκλή. Ο Μπρέχτ το ίδιο και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, στο πώς ανεβαίνει το σύγχρονο αρχαίο έργο σήμερα, πώς γίνεται συναφές προς την εμπειρία του σύγχρονου κοινού. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα και εκεί είναι και η μεγάλη ισορροπία, το πώς θα μπορέσει κανείς να κρατήσει και το επίπεδο της σκηνικής του σύλληψης και να μπορέσει να μιλήσει στο κοινό χωρίς να μετατρέψει το έργο σε κάτι δικό του, χωρίς να προσθέσει ασύστολα καινούργια πράγματα και να αντικαταστήσει τους στίχους του αρχαίου ποιητή, αλλά να το καταστήσει συναφές προς την σημερινή εμπειρία. Εκεί θα φανεί η τέχνη του σκηνοθέτη και η ιδιοφυΐα του, αν θέλεις. Θα έλεγα ότι αυτό που χρειάζεται είναι ο σκηνοθέτης να ξέρει τι κάνει, να ξέρει τι θέλει, να έχει μια συγκεκριμένη άποψη για το έργο, να έχει μια καθαρή αισθητική ή ιδεολογική γραμμή και βέβαια να έχει τον τρόπο να την περάσει στους ηθοποιούς του και να μπορέσει να διδάξει τους ηθοποιούς του έτσι ώστε να την υπηρετήσουν. Από εκεί και πέρα είναι πάντοτε το ζήτημα του πώς θα προσληφθεί αυτό από το κοινό. Για να επιστρέψω ας πούμε στους Πέρσες του Γκότσεφ που
ήταν μια παράσταση η οποία προξένησε αντιδράσεις από το κοινό και από τους κριτικούς στην Επίδαυρο. Εγώ είχα εκτιμήσει εκείνη την παράσταση, επειδή ήταν προφανές ότι ο σκηνοθέτης, που ήταν βέβαια αναγνωρισμένος διεθνώς θεατράνθρωπος, ήξερε τι έκανε, ήθελε μια μπρεχτική ανάγνωση των περσών, ώστε να μετατραπεί η τραγωδία σε ένα είδος θεάματος πάνω στις σχέσεις εξουσίας, σε αυτό έδωσε έμφαση. Ήθελε λοιπόν μια μπρεχτική ανάγνωση της τραγωδίας, ήξερε τι ήθελε και ήξερε να κάνει τους ηθοποιούς να το υπηρετήσουν. Και αυτό το θαύμασα. Ακόμα και, για να έρθω τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, βεβαίως είναι ανεπίτρεπτο να αντικαθιστά κανείς τους στίχους του αρχαίου ποιητή με δικές του κατασκευές, όπως έχουμε δικές στο αρχαιοδράμα, και βέβαια σε αυτό δεν έχουν γλιτώσει και άλλοι. Έχω δει και παραστάσεις του Σέξπιρ, ακόμα και του Πίτερ Σάφερ, όπου, ή του Μάρλοου, όπου το κείμενο από κάποια στιγμή και πέρα έπαυε να είναι το κείμενο του δημιουργού, του συγγραφέα, και άρχισε να γίνεται περισσότερο ένα είδος έκφρασης των δαιμόνων του σκηνοθέτη επί της σκηνής. Άλλο αυτό όμως, και άλλο καμιά φορά αυτό που βλέπουμε να παρεμβάλλει κανείς ενδεχομένως εμβόλυμα κείμενα στην παράσταση από άλλες πηγές για να υπηρετήσει τη σκηνοθετική του άποψη. Αυτό πάλι εξαρτάται από το πώς το χειρίζεται κανείς. Στην παράσταση των περσών του Γκότσεφ, ας πούμε, όπου έμπαιναν εμβόλυμα κομμάτια από τον Φιλοκτήτη του Χάινερ Μιούλερ, εγώ θεώρησα ότι αυτό λειτουργούσε. Λειτουργούσε και υπηρετούσε το όραμα του σκηνοθέτη. Αντίθετα, τα διάφορα ποίηματα των Ελλήνων ποιητών που ακούγονταν κάθε τόσο στους βατράχους του Κακλέα, παρόλο που τα διάβαζε κιόλας με υποδειγματικό τρόπο ένας ηθοποιός, γνωστός ηθοποιός και συγγραφέας, τώρα πια βραβευμένος και παλιός φοιτητής μας στο Φιλολογικό Αθηνό, ο Γιώργης Τσουρής, δεν πίστευα ότι λειτουργούσαν τόσο καλά στην παράσταση, πίστευα ότι ξεχύλωναν την παράσταση. Είναι πάντοτε, και αυτό βέβαια είναι η προσωπική μου γνώμη, άλλοι μπορεί να το θαύμασαν, είναι πάντοτε το ζήτημα του πώς θα βρει την ισορροπία ο σκηνοθέτης για να το κάνει. Αν όμως καταφύγει σε εκτεταμένη επαναγραφή του κειμένου, τότε ναι, το πιο έντιμο είναι να δηλώσει ότι πρόκειται για διασκευή. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ζωντανή η σημερινή μας συζήτηση. Άλλα ερωτήματα, παρακαλώ. Σχόλια από το κοινό μας. Ελεύθερα. Σηκώνετε το χέρι σας, κάνετε την τοποθέτησή σας. Άλλωστε, βρισκόμαστε στη λογοδημία και, όπως είπα και στην αρχή, δίνεται ο λόγος στον Δήμο. Ελεύθερα τα σχόλιά σας, παρακαλώ. Λίγο ακόμη και θα ολοκληρώσουμε. Γιάννη, μέχρι να υποβληθούν επόμενα ερωτήματα, δεν κρατιέμαι να σε ρωτήσω το εξής. Ο Αριστοφάνης ως άλωθη. Δηλαδή, βλέπω ότι υπάρχει μια ροπή γενικότερα στην ευρύτερη δημοσιολογία, όχι απαραίτητος στην καλλιτεχνική, ενδεχομένως και την πολιτική, τη δημοσιογραφική, την καλλιτεχνική, που όμως δεν μπαίνει στην Επίδαυρο και δεν πάει στο θέατρο, προς τη χειδεολογία, προς την επίθεση εναντίον του αντιπάλου, μέσα από σκόμα, μέσα από οξείες ή και τραχίες ενίοτε αναφορές. Και όταν κάποιος επικρίνει αυτούς που επικρίνουν και ιδεολογώντας ή ασχημονώντας τροποντινά στη σημερινή εποχή, αυτοί επικαλούνται τον Αριστοφάνη. Ένα σχόλιο γι' αυτό και ένα σχόλιο από την Αναστασία. Ο Αριστοφάνης, λοιπόν, ή η κωμωδία ως άλωθη. Ναι, αυτό, Ανδρέα, είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αφορά βέβαια και εν γέννη την λειτουργία της ελευθεροστομίας και της εσχρολογίας στην αρχαία κωμωδία και πώς την μεταφέρει κανείς στην σύγχρονη εποχή και πώς την προσαρμόζει στα ήθη της κάθε εποχής. Πολλές φορές διαβάζουμε επικρίσεις, ας πούμε, για τις μεταφράσεις του Θρασίβουλου Σταύρου, ότι σε κάποιο βαθμό έτσι εξομαλύνουν τα πιο εσχρολογικά κομμάτια του κειμένου του Αριστοφάνη. Ξεχνούμε βέβαια τα ήθη της εποχής για την οποία έγραφε ο Σταύρου και επίσης το γεγονός ότι διευθυντής του Εθνικού τότε, όπου ανέβαιναν οι παραστάσεις αυτές, μεταφράσεις του Σταύρου στην Οδυσσέα του Σολομού, ήταν ο Εμίλιος Χουρμούζιος, ο οποίος δεν άφηνε όχι τέτοια πράγματα να ακουστούν, ούτε ρε δεν άφηνε να ακουστεί στη σκηνή, έκοβε τους ηθοποιούς αμέσως. Ήταν διαφορετικά τα ήθη εκείνης της εποχής. Σήμερα έχουμε καταλήξει. Κάνω εδώ μια παρένθεση και θα επανέλθω στο ερώτημά σου, Ανδρέα. Έχουμε καταλήξει στο
άλλο άκρο, κάποιες παραστάσεις να προσθέτουν επιπλέον ελευθεροστομίες στον Αριστοφάνη για να καταστήσουν το κείμενο πιο γαργαλιστικό. Υποθέτω πως αυτό ήταν, δεν είχα μπορέσει να αναφερθώ σε αυτό στην ομιλία μου, ήταν, θα έλεγα, η έσχατη απόλυξη ή κατάπτωση της λαϊκής μανιέρας του Κούν. Ενώ από τη μία μεριά του Σολομού η σχολή συνεχίστηκε με τον Ευαγγελάτο και έπειτα άλλους σκηνοθέτες που ακολούθησαν αστική γραμμή όπως ο Μεσάλας ή ο Μιχαηλίδης, η σχολή του Κούν, θα έλεγα ότι η λαϊκότητα του Αριστοφάνη εκφυλίστηκε κάπως σε παραστάσεις αρκετά λαϊκιστικές, πρώτα από τον Θήμιο Καρακατσάνη και μετά βέβαια πολύ χειρότερα στο δίδυμο Χαϊκάλη και Φιλιππίδη, όπου προσετίθεντο και επιπλέον ελευθεροστομίες στο κείμενο για να καταστεί έτσι πιο, υποτίθεται πιο αρεστό στο λαϊκό κοινό. Αυτό που έθιξες εσύ βέβαια ως άλοθη, όχι. Θα έλεγα ότι είναι εντελώς ανιστόρητο να συμβαίνει κάτι τέτοιο, διότι αγνοεί εντελώς τις συμβάσεις του σημερινού δημόσιου λόγου και τις συμβάσεις και τις ελευθερίες που απολάμβανε η αρχαία κωμωδία στο βασίλειο του Διονύσου, στο βασίλειο της Πανηγύρεως, έτσι, της γιορτής της θρησκευτικής, στο πλαίσιο της οποίας παίζονταν στην αρχαιότητα, και κάτω από το ίδιο πλαίσιο και κάτω από την προστασία του Διονύσου εξακολουθεί να είναι και σήμερα, ελπίζουμε, το θέατρο όπου υπάρχει μία άδεια και μία ελευθεροστομία στον δημόσιο λόγο μεταξύ πολιτικών. Αυτό βέβαια είναι ανεπίτρεπτο. Δεν θα έπρεπε ο Αριστοφάνης να χρησιμεύει ως άλοθη όταν ξεφεύγουν τα πράγματα στον δημόσιο λόγο. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο συμβαίνει και εγώ θυμάμαι και μία πολύ παλαιά περίπτωση, ίσως μία πρώτη δίωξη του Αριστοφάνη στην σύγχρονη δημοκρατική Ελλάδα, όταν... Μάλλον όχι, δεν ήταν δίωξη του Αριστοφάνη, ήταν δίωξη της Επιθεώρησης, αλλά αναμίχθηκε το όνομα του Αριστοφάνη όταν ο Λάκης Λαζόπουλος είχε σατυρήσει από σκηνή τον αείμνηστο Χρήστο Σαρτζετάκη. Υπήρξε αντίδραση από την Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Λαζόπουλος συνελήφθη και ανακαλύφθηκε ότι δεν είχε εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, οπότε εστάλει στο στρατόπεδο για να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Και σε μία δίκη που είχε γίνει τότε, ο κριτικός Λευτέρης Κυπρέος, που είχε πάει, αείμνηστος και αυτός, είχε πάει να υπερασπιστεί τον Λαζόπουλο, ο δικαστής από την έδρα, επειδή ο Κυπρέος επικαλέστηκε τον Αριστοφάνη και την άδεια που είχε ο Αριστοφάνης στην αρχαιότητα να σατυρίζει πρόσωπα και πράγματα, και ανάλογη άδεια θα πρέπει να έχει και ένα σύγχρονο καλλιτέχνη να σατυρίζει τους πολιτικούς, ο δικαστής αντέδρασε και είπε: δεν ήταν έτσι, και νομίζω πως δεν έχετε διαβάσει καλά τον Αριστοφάνη, γι' αυτό και τα λέτε αυτά, τα είπε στον Μακαρίτη, τον Λευτέρη Κυπρέο. Αυτό όμως είναι άλλο και άλλο το να επικαλείται κανείς ως άλοθη τον Αριστοφάνη για να εκτρέπεται σε στιγμές δημόσιου λόγου. Ακριβώς, και ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, που ανέφερες και αυτό το πράγματι ιστορικό περιστατικό. Έφυγε ο Χρήστος Σαρτζετάκης πριν από λίγες μέρες από κοντά μας. Πάντως, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει σε δημόσια παρέμβασή του ότι δεν έγινε η δίωξη Λαζόπουλου κατόπιν δικής του εισηγήσεως ή αγωγής ή μηνύσεως εναντίον του Λαζόπουλου, αλλά ήταν αυτεπάγγελτη παρέμβαση του εισαγγελέα που έκρινε ότι θυγόταν ο θεσμός και το πρόσωπο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αναστασία, ένα σχόλιο σε αυτό. Δύο μικρές σκέψεις σε αυτό το θέμα από την αγγλόφωνη πλευρά. Όταν διδάσκω τη Λυσιστράτη του Αριστοφάνη και τη διαβάζουμε μαζί με τους μαθητές μου, τους βάζω να δούνε αποσπάσματα από διαφορετικές μεταφράσεις, ξεκινώντας από το 10ο αιώνα και συγκρίνοντας τις διαχρονικά πώς φτάνουμε μέχρι το σήμερα. Και τους φαίνεται έτσι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι στις πρώτες τις μεταφράσεις του 19ου αιώνα έχουν φύγει σχεδόν όλα. Δεν υπάρχει καν χιούμορ μέσα. Και λες, μα όντως αυτό είναι κωμωδία, μα πώς. Βέβαια, είναι επειδή τα έχουν βγάλει όλα τα που θεωρούν μη σωστά με τη σκέψη του 10ου αιώνα, και γι' αυτό βέβαια τόσο έχουν διαστρεβάλει το, ακόμα και σε μετάφραση, το λόγο του Αριστοφάνη.
Και αυτό είναι, νομίζω, μια ωραία άσκηση να δουν οι μαθητές πόσο χρειάζονται πάντοτε καινούργιες μεταφράσεις, γιατί χρειάζονται καινούργιες μεταφράσεις των αρχαίων κειμένων και πώς αλλάζει η σκέψη, και αυτό το βλέπουμε και μέσα, μέσα στη μετάφραση. Για τον Αριστοφάνη σε παραστάσεις στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, το ίδιο ακριβώς συνέβαινε. Τις κάνανε, βγάζανε όλο το χιούμορ για να μην θυγεί κάποιος πολιτικός. Αλλά αργότερα, ίσως επειδή υπάρχει αυτή η μεγάλη χρονική απόσταση, μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν και σαν να καλύψουν κάποιες πολιτικές συζητήσεις που οι διασκευαστές δεν ήθελαν να πούνε ευθείως και το βάζανε λίγο στα πλάγια. Θυμάμαι μία παράσταση πριν φύγω από την Αγγλία που ήταν η Βάτραχη, την οποία κρατούσαν, ήταν στο Κέμπριτζ, στην αρχαία ελληνική, με την Εράσμη βέβαια προφορά, και είχαν βάλει μάσκες, τότε ήταν ο πρωθυπουργός Κάμερον, που αμέσως έκαναν στο κοινό το αγγλικό αυτή τη σύνδεση με αυτά που συνέβαιναν τότε στην πολιτική, που ήταν πάρα πολύ έντονη, γινόταν όλη αυτή η συζήτηση για το αν θα μείνουν ή θα φύγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λοιπά. Οπότε με αυτόν τον τρόπο έκανε αυτή τη σύνδεση χωρίς να τη φέρει στο θέμα του μέσα στο κείμενο, να τη βάλει στο κείμενο, μόνο χρησιμοποιώντας αυτές τις μάσκες. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάρα πολύ ζωντανή η συζήτηση. Θα μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι το πρωί και να συζητάμε για το πώς το θέατρο αγγίζει. Ναι, Γιάννη. Να συμπληρώσω κάτι σχετικό, κάτι που δεν μπόρεσα λόγω του χρόνου να περάσει και στην ομιλία μου, αλλά έχει να κάνει με αυτό το ζήτημα και με το ζήτημα της αισχρολογίας, της ελευθεροστομίας. Αναφέρθηκε και αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε οι κλασικές μεταφράσεις του B.B. Rogers, ο οποίος έχει κάνει στα αγγλικά τη δουλειά που έκανε ο Θρασίγουλος Σταύρος εμάς, και οι οποίες είναι αυτό που λένε οι αγγλοσάξονες baudlerized, δηλαδή έχουν αφαιρέσει όλα τα αισχρολογικά, τα ερωτικά αστεία. Αυτό καμιά φορά συμβαίνει όχι μονάχα σε παραστάσεις που έχουν παιχθεί σε καιρούς πιο συντηρητικούς και με διαφορετικά ήθη από τα δικά μας. Συμβαίνει καμιά φορά και σε παραστάσεις που έχουν προοδευτικό προσανατολισμό για συγκεκριμένους σκοπούς. Είναι ένα πρόβλημα η ελευθεροστομία του Αριστοφάνη, η οποία μπορεί να ενοχλήσει διάφορα επίπεδα του κοινού σε διαφορετικές περιστάσεις. Ένα πράγμα το οποίο το καταλαβαίνει κανείς είναι βέβαια όταν έχουμε μια παιδική διασκευή του Αριστοφάνη, μια διασκευή του για το παιδικό θέατρο, όπως και κάνει ο Δημήτρης Ποταμίτης ή αργότερα η Κάρμεν Ρουγκέρι, όπου βέβαια είναι προφανές ότι όταν απευθύνεται κανείς σε ένα παιδικό κοινό, όλα τα ερωτικά και αισχρολογικά στοιχεία πρέπει να φύγουν. Το βλέπει όμως κανείς και σε άλλες παραστάσεις οι οποίες θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα ενδεχομένως με προοδευτικό προσανατολισμό, ιδίως και από την Ορθόδοξη Κομμουνιστική Αριστερά, αλλά και από τον χώρο της προοδευτικής αριστεράς καμιά φορά. Ας πούμε η συστράτη του Καλλιτεχνικού Θεάτρου της Μόσχας, στη σκηνοθεσία του Νεμιρόβιτς που ανέφερα, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι είχε αποκαθάρει το κείμενο από πολλά σεξουαλικά αστεία και από όλες τις σκηνές ερωτισμού. Ας πούμε, η τελευταία σκηνή όπου η διαλλαγή, η συμφιλίωση Αθηναίων και Σπαρτιανών εμφανίζεται ως αξιέραστη κοπέλα, η μη γυμνή, και την κοιτάζουν, την περιεργάζονται τα διάφορα μέλη της, οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιανές. Αυτή είχε διαγραφεί, είχε εντελώς εξομαλυνθεί στη συστράτη του Νεμιρόβιτς Νταντσένκα. Ανάλογα, η Ειρήνη από το Μετάουι River Theatre, που ήταν μια καταγγελία ενάντια στην κυβέρνηση του Μπούς για την περιβαλλοντική πολιτική, για τους πολέμους στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, είχε επίσης αποκαθάρει το κείμενο από τα ερωτικά αστεία, ιδίως από τα αστεία του ερωτισμού. Ας πούμε, η σκηνή όπου η θεωρία παραδίδεται από τον Τριγέο στους βουλευτές για να την αξιοποιήσουν με ερωτικό τρόπο, και έχει πάρα πολλά αισχρολογικά αστεία, επίσης είχε περικοπεί. Σε αυτό, και αυτό οφείλεται στο γεγονός, όπως έλεγε ο Θείος, ότι θέλουμε να είναι μια παράσταση για όλη την οικογένεια, όπου να μπορούν να φέρουν οι γονείς και τα παιδιά τους και να εθίζονται αυτά στα φιλελεύθερα μηνύματα που έχει να περάσει το θέατρό μας. Και αυτό είναι κάτι κατανοητό
είναι και κάτι επενετέο, θα έλεγε κανείς. Συνδέεται όμως εν την μέτρο και με τον, θα πω τώρα κάτι και ας επικριθώ, αλλά πρέπει να το πω διότι είναι μια τάση, συνδέεται εν την μέτρο και με αυτό που ονομάζουν κάποιοι θεωρητικοί ο πουριτανισμός ενός τμήματος της αριστεράς. Ο πουριτανισμός, έτσι, από την συστράτη του Ντάντσενκα είχαν αφαιρεθεί όλα αυτά για να μην σκανδαλιστεί έτσι το προλεταριακό κοινό, το λαϊκό κοινό που θα πήγαινε με ανάλογο τρόπο. Υπάρχει ένας πουριτανισμός κάποιες φορές σε προοδευτικά προσανατολισμένες παραστάσεις, με τον φόβο ότι μπορεί τα ερωτικά στοιχεία να σκανδαλίσουν κάποια στρώματα του κοινού και γι' αυτό και προτιμούν να τα περικόπτουν ή να τα εξομαλύνουν. Και είναι κάτι το οποίο το βλέπει κανείς βέβαια και σε άλλες περιπτώσεις. Ας θυμηθούμε πόσα προβλήματα είχε και η ελληνική αριστερά με τα ερωτικά ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου. Αυτό ήθελα μονάχα να πω. Ευχαριστούμε, Γιάννη. Είναι ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα που αναφέρεις και θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε επί μακρόν. Αναστασία, θες κάτι να πεις πάνω σε αυτό? Ένα τελευταίο πω για για την αρχαία τραγωδία, ότι αυτά τα μεγάλα προβλήματα που μας βάλει να σκεφτούμε κάποιες φορές δεν μπορεί κάποιος κόσμος να αντιμετωπίσει. Έτυχε να διδάσκω τον Έαντα του Σοφοκλή σε μια περίοδο που μία από τις μαθήτριές μου ήξερε κάποιον που δυστυχώς είχε αυτοκτονήσει και τη συντάραξε τόσο πολύ που μου ζήτησε την άδεια να φύγει από το μάθημα γιατί δεν μπορούσα εκείνη τη στιγμή να το αντιμετωπίσει. Και είναι νομίζω ένα παράδειγμα το πώς η αρχαία τραγωδία ακόμα μας μιλά και μας συγκινεί. Είναι ακριβώς ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ακτινοβολοεμβελούς δυναμικής των αρχαίων κειμένων. Εξαιρετικά ενδεικτικό παράδειγμα αυτής της δυναμικής και αυτής της δύναμης. Θα μπορούσαμε να μείνουμε μέχρι το πρωί και να συζητάμε. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Έχω κρατήσει και εγώ πάρα πολλές σημειώσεις και από τις δύο διαλέξεις και σας ευχαριστώ ξανά θερμότατα και ολόκαρδα για τη σημερινή πάρα πολύ γόνιμη και επικοδομητική παρουσία σας στη Λογοδημία. Πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ, αφού ευχαριστήσουμε και τον Φάνη Σαλάπα, τον αναπληρωτή προϊστάμενο του Γραφείου Μηχανογράφησης της Ακαδημίας Αθηνών, που βρίσκεται μέχρι και αυτή την ώρα μαζί μας και στηρίζει την εκδήλωση. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Στεφανή και στην κυρία Ροζοκόκη για τα καταληκτικά σχόλια και να ολοκληρώσουμε την εκδήλωση. Θανάση. Νομίζω ότι είχε ξημερώσει τώρα στη Νέα Ζηλανδία. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έναν καινούριο κύκλο, αλλά στην Ελλάδα πάμε, βραδιάζει. Δύο πραγματάκια μόνο, έτσι σαν σχόλιο. Καλά, θαύμασα τον χυμαρόδι λόγο των ομιλητών, την ζωντανή κουβέντα, τις παρατηρήσεις, τις τοποθετήσεις. Για τις μεταφράσεις θα έλεγα ότι κάθε γενιά, κάθε 25-30 χρόνια χρειάζονται, δίνει τη δική της εκδοχή. Και είναι αναμενόμενο και οι φιλόλογοι έχουν δουλειά. Αυτό μας χαροποιεί. Όσο για την ιδεολογική χρήση της κωμωδίας, του Αριστοφάνη, της αρχαιότητας γενικότερα, είναι σημαντικό να μελετηθεί κάποτε και αυτό που έγινε στον καιρό της Χούντας, γιατί οι άνθρωποι, άμα ξέραν γράμματα οι συνταγματάρχες, θα χρησιμοποιούσαν και τον Αριστοφάνη και τον Πλάτωνα, τουλάχιστον για τις ιδέες στηρητικές που χτυπούσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Αλλά δεν το ήξεραν για να το κάνουν. Με παρόμοιο τρόπο έδρασαν και οι ναζιστές στην η ναζιστική Γερμανία ή στη Γαλλική Επανάσταση που πορυμοδότησαν τη Σπάρτη αντί της Αθήνας. Έχουμε τέτοια ιδεολογική χρήση δηλαδή και είναι πολύ σημαντικό θέμα που οι νέοι έχουν πολλά αντικείμενα για να ασχοληθούν. Τέλος, για αυτό που είπε ο Γιάννης για τον πουριτανισμό της αριστεράς, πράγματι, άμα θυμηθεί κανείς και τον Φαράκο του όταν ήταν στο ΚΚΕ, η στάση του απέναντι στις σχέσεις των δύο φίλων και γενικότερα απέναντι στον έρωτο και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ συντηρητικές. Δηλαδή η αριστερά είχε ένα κράτημα σε αυτά τα θέματα. Η αριστερά τουλάχιστον κάποιας νοοτροπίας. Μιλάω για το ΚΚΕ, μιλάω για τη Σταλινική κλπ. Πάντως είναι πολύ ευχάριστο το ότι εδώ και τρεις ώρες μιλούμε για την πρόσφυγη της αρχαιότητας και υπάρχει ακόμα το ενδιαφέρον και θα μπορούσαμε αυτό το πράγμα να το ανανεώσουμε και την επόμενη εβδομάδα να είμαστε πάλι και να αρχίσουμε από την αρχή. Θερμότατες ευχαριστίες και στους δύο ομιλητές
από τη Νέα Ζηλανδία την κυρία Μπακογιάννη, το Γιάννη που είναι κοντά μας και μας τιμά πάντα με την παρουσία του, και όλους εσάς που μείνατε μέχρι τώρα, και βέβαια τους οργανωτές, τον Ανδρέα, την Αλεξάνδρα, που συνεχίζουν αυτό το εκπληκτικό ταξίδι της λογοδημίας στο ΚΕΛΓ της Ακαδημίας Αθηνών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Εμείς ευχαριστούμε, Θανάση. Δίνουμε και ιδέες για πολλά και αξιόλογα μεταπτυχιακά και διδακτορικά μελετήματα. Οπότε η λογοδημία έχει και αυτή την προφανή χειροπιαστή χρησιμότητα. Αλεξάνδρα. Ναι, ήταν μια εξαιρετική συνεδρία η απόψινή, πραγματικά χυμαρόδης, πολύ ζωντανή. Με τα φτερά του Αριστοφάνη ανεβήκαμε όχι στην εφελοκοκυγία και εγώ δεν ξέρω πού. Θα ήθελα κλείνοντας να υπενθυμίσω όσα έχει πει ο Κάρολος Κούνια και τόσο αναφέρθηκε και έγινε λόγος για αυτόν σήμερα. Σε δύο δουλειές που έχει κάνει, στο Αρχαίο Θέατρο το 1957 και στο έργο του για την αρχαία ελληνική τραγωδία το 1965. Λέει κάποια πράγματα που θα μας θυμίσουν τον λόγο του Σεφέρη όταν πήρε τον Νόμπελ. Λέει λοιπόν ο Κούν, εμείς οι νεότεροι Έλληνες έχουμε το μεγάλο προνόμιο να μπορούμε να ζούμε και να ξεχωρίζουμε μέρα με τη μέρα τις μορφές, τα σχήματα, τους ρυθμούς, τους ήχους, λίγο πολύ όπως τα ζούσε και τα ξεχώριζε ο απλός αρχαίος Έλληνας. Όπως τα ζούσε και τα ξεχώριζε ο Όμηρος, ο Εσχύλος, ο Σοφοκλής, ο Ευρυπίδης, ο Αριστοφάνης. Αν θέλουμε να ερμηνεύσουμε το θέατρό τους, δηλαδή το θέατρο των αρχαίων δημιουργικά, ας πλησιάσουμε και ας ξεχωρίσουμε όλα αυτά που εισχώρησαν συνειδητά ή υποσυνείδητα στην ψυχή τους. Ας γνωρίσουμε τα μεγάλα μυστικά που τους αποκάλυψε η φύση, ο ουρανός, η θάλασσα, η πέτρα, ο ήλιος και ο άνθρωπος σε αυτό το βράχο κάτω από αυτό τον ήλιο. Καλό βράδυ σε όλους. Μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Να ευχαριστήσω ξανά τους δύο ομιλητές και εγώ, τον κύριο Κωνσταντάκο και την κυρία Μπακογιάννη. Εμείς ευχαριστούμε, Ανδρέα. Ξεκινήσαμε με Ελίτη, τον ένα μεγάλο δάσκαλο. Καταλήξαμε με τον Κούν, τον άλλο μεγάλο δάσκαλο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Εδώ πρέπει πραγματικά να κλείσουμε. Ακριβώς. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω ξανά τους δύο ομιλητές, και τον κύριο Κωνσταντάκο και την κυρία Μπακογιάννη. Ήταν πραγματικά μεγάλη χαρά και τιμή που τους είχαμε στη λογοδημία. Την επόμενη φορά, την Τετάρτη 9 Μαρτίου, πάλι στις 6, θα μιλήσουμε για τις γυναίκες στην αρχαία λογοτεχνία και τον πολιτισμό, με δύο εκλεκτές ομιλήτριες, την μεγάλη κυρία των κλασικών σπουδών στην Ελλάδα, την κυρία Κατερίνα Συνοδεινού, και την βυζαντινολόγο, κυρία Σταυρούλα Κωνσταντίνου. Επομένως, ευπρόσδεκτες, ευπρόσδεκτοι και στην επόμενη λογοδημία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ. Και να σκέφτεστε πάντα ότι πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους του θεάτρου. Όπως είπε και η κυρία Μπακογιάννη σωστά. Καλό βράδυ. Καλό πρωί από μένα. Καλό πρωί σε σένα. Αναστασία. Ευχαριστούμε, Φάνη. Καλό βράδυ σε όλους. Φάνη, ευχαριστούμε θερμότατα. Κάτι η γραμματική ήθελε να πει, αλλά δεν πειράζει. Την άλλη φορά. Η γραμματική η Κάρλα είχε σηκώσει το χέρι, αλλά... Εντάξει, δεν το είδα, διέφυγε την προσοχή δεν μου. Δεν πειράζει. Καλό βράδυ πολύ σε όλους. Ανδρέα, Θανάση, Αλεξάνδρα, Γιάννη. Καλημέρα, Αναστασία. Καλή δουλειά. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Γεια σας. Γεια σε όλους. Όπως λέγαμε τότε, δεν θέλουμε μνημόνιες και οι προηγούμενες. Να σας έχει καλά η Παναγία να μας βοηθάτε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ήσασταν μαζί μας, κυρία Δήμαρχε. Είναι συνάδελφος η κυρία Δήμαρχος, είναι φιλόλογος από ό,τι γνωρίζω. Του ΕΧΠΑ, απόφυτος. Α, μάλιστα. Είχατε την ευκαιρία με τον κύριο Κωνσταντάκο, φαντάζομαι όχι. Όχι, είναι νεαρός. Εγώ είμαι πιο μεγάλη του. Εγώ αφιπηρέτησα. Να και τα καλά της πανδημίας. Τα καλά της πανδημίας. Καλό βράδυ. Από τον κόσμο. Καλό βράδυ. Έχουμε τόσο κόσμο, κυριολεκτικά, από όλο τον κόσμο σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Μπακογιάννη. Γιάννη Κωνσταντάκο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, που ήσουν εδώ. Φάνη, αν μας ακούς, ευχαριστούμε θερμότατα που έμεινες μαζί μας μέχρι τις 9. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.